Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τώρα έχει γίνει Τάλινα μόνο 11 με τις κρατήσεις 12. Να δίνουμε περισσότερα από ό,τι παίρνουμε. Πρώτη φορά αριστερά δεν θέλατε. Φάτε την. Καλό απόγευμα σε όλους. Και σε όλες. Μετρόπολης 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 των FM. Της Κακομοίρας εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Με τους Εμίλιο Βαζελίδη Γκαντεμίδη Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, Ιωάννη Διτσιράπη στο production, Λίλα Γουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Με όλους εσάς να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδη, εκεί όπου τηλεφωνώντας στο 18133 κανονίζεται και λύνει το πρόβλημα της οριστικής διαγραφής. Είναι γνωστό ότι το μέτρο της απόσυρσης μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη τιμή και την καλύτερη λύση για την οριστική διαγραφή. Και όλα αυτά τηλεφωνώντας στο 18133. Μπείτε και εσείς στο running team του Μετρόπολης 95,5 και τρέξτε μαζί μας στο stichiman.gr, 12ο διεθνή μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, για να βοηθήσουμε το Σύλλογο Παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες. Ενώνουμε την ενέργειά μας για ένα κοινό σκοπό, την παροχή κάθε δυνατής κοινωνικής, οικονομικής και ηθικής συμπαράστασης προς τα παιδιά που πάσχουν από χρόνιες ρευματοπάθειες και τις οικογένειές τους. Στείλτε τώρα α1 κενό τη λέξη μαραθώνιος. Το ονοματεπώνυμό σας το στέλνετε στο 54344. Θα κληρωθεί ένας ακόμη ο οποίος θα τρέξει μαζί μας στο μεγαλύτερο γεγονός της πόλης και θα γίνει αρρωγός στην προσπάθεια να ενισχύσουμε τα παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη. Όταν λες τρέχεστε μαζί μας, τι σημαίνει αυτό? Τρέχει το Running Team Μετρόπολης. Ποιο είναι το Running Team, ποιοι είναι δηλαδή? Δεν έχω δει. Δεν ξέρεις, ποιοι θα τρέξουν. Ναι, εσύ θα πας να τρέξεις? Όχι, εγώ δεν τρέχω. Να είσαι καμιά πιτσαρία, μα ήταν θα πήγαινες να τρέξεις, να φας καμιά πίτσα, ε. Ποιοι τρέχουνε? Δεν γνωρίζω, σου λέω. Ποιο είναι το Running Team, άμα σε ρωτάω. Υπάρχουν πάντα συνάδελφοι οι οποίοι τρέχουν, συμμετέχουν στα 5 χιλιόμετρα συγκεκριμένα. 5 χιλιόμετρα τρέχουν? Ναι. Ποιος μπορεί να τρέξει από εδώ πέρα 5 χιλιόμετρα? Μόνο εσύ, ρε φίλε, κανείς. Που ρωτάω, εγώ δεν θα πάω. Ναι. Γιατί ρωτάς εμένα στον Άρη και. Το Running Team, πώς το λένε αυτό? Δεν είναι. Το Ranking Dream, αυτό εδώ τι, αυτό το Ranking. Εγώ μόνο στην Drink Team μπορώ να. Αυτό, στο Drink Drink. Drink Team, ρε, κεφάλα. Στο Drink Drink. Drink Team. Drink Team. Ναι. Έχει και κάτι χαπάκια για την καρδιά. Τα Drink Drink, τα θυμάσαι? Όχι. Δεν τα πρόλαβε. Παλιά είναι. Δεν τα πουλάνε τώρα. Δεν τα πρόλαβε εσύ. Ναι. Ο παππού μου τα έπαιρνε. Drink Drink. Drink Drink. Ναι, κοπάναγε κι αυτό σαν και εσένα. Drink Drink. Ναι. Λέγε. Τι να πω, ρε, λέγε, ρε, κόκκινε, ποιοι θα τρέξουν? Ο Βλαχόπουλος θα τρέξει? Δεν ξέρω. Με τον Κουλιανό. Δεν. Άμα τρέξουν 5 χιλιόμετρα, του πάρει το φορείο αυτό. Πώς θα τρέξουν? Τώρα με αυτά τα οποία. Με μοτοσακό θα τρέξουν. Με αυτά τα οποία ευχή. Με καμιά Mercedes θα τρέξουν. Κανένα Ρωμαίο. Χαλάρωσε. 5 χιλιόμετρα τρέξουν. Λοιπόν. Ο Βλαχόπλος τρέξει 5 χιλιόμετρα. Αυτό πάει στο περίπτωτο να παίρνει τσιγάρα με τα μάξιμε. Ακούω να τρέξουν, λέει αυτή. Ένα χορηγό. Η Τριν Τριν, λέει. Ένα χορηγό θέλω να πω. Η Τριν Τριν θα πάρει. Ό,τι μπορεί κάνει. Θα πάει να τρέξει ο Κουλιανός. Ούτε τους χορηγούς δεν μπορεί. Κουλιανός θέλει δύο πίτσες στην καρδιά του να πάει να τρέξει. Εσύ πέρσι είχες πάει να τρέξεις? Όχι. Δεν είχες διαφημίσει ότι θα πάμε να τρέξουμε? Είχα πάει να παίξω. Να παίξεις τι να παίξεις? Ταύλι. Τι να παίξεις? Θα σου έλεγα τι. Αλλά είχε χάσει. Πήγες να παίξεις, αλλά δεν πήγες να τρέξεις, αλλά πήγες να παίξεις. Τι έπαιξες?
θα έπρεπε να γνωρίζεις. Λοιπόν, ναι. Να πω ότι πήγε μεσημέρι και. Τι? Πεινάτε οι περισσότεροι. Τι? Αν σκέφτεται τι θα κατεβάσετε για μεσημεριανό, καλύτερα κατεβάστε το mobile app του Deliveras.gr στο κινητό σου. Βραβεύτηκε ως το καλύτερο της χρονιάς στο Retail Business Award και έτσι έχεις στο χέρι σου όλα μα όλα τα καταστήματα για να διαλέξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά. Deliveras.gr. Μηνύματα από το καλημέρα. Αυτό είναι. Πάει τελείως. Ο Λουίτζι από την Ουτρέχτη. Καλησπέρα στους μεγιστοτεράστιους πελώριους ραδιοφωνικούς τραγούς. Ερώτηση. Καλή βερσιόν της Ατλέτικο έχει να αποβηθεί κάποιον από τα φαινομενικά φαβορί? Γρηγόρη, ποια γνώμη σου για Τσόλο δεδομένου ότι έκανε το δεφορμάρισμά της? Στο πιστεύω ότι κυνηγάει το Champions League ο Τσόλο. Και με μπέρδεψε αρκετά το γεγονός ότι... Θα πάρει ο Τσόλο. Με μπέρδεψε αρκετά. Δεν μπορώ να το πω. Γιατί ακούω και μανάδες στα ταξί. Με μπέρδεψε αρκετά το γεγονός ότι ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα πάει στην Ίντερ και τώρα του διαψεύδει. Για ποιο λόγο μόνο ο ίδιος μπορεί να γνωρίζει? Τι παίχτηκε? Για να πάρει, να τον απαντήσω αυτόν τον. Πώς το λένε το παιδί? Λουίτζι υπογράφει. Ο Λουίτζι. Ο Λουίτζι. Λουίτζι, για να πάρει Ατλέτικο Champions League πρέπει να είναι το παρισμένη. Άμα δεν είναι το παρισμένη, δεν μπορεί να πάρει Champions League. Δεν μπορεί να παράξει ποδόσφαιρο. Από πίσω δεν είναι μια ομάδα τέτοια, είναι μια ομάδα πολεμιστών. Άμα δεν του πλακώσει τα χάπια Μάιο μήνα, να είναι φορμαρισμένη, τελείωσε. Άμα δεν έχει δυνάμεις να πρεσάρει ψηλά η Ατλέτικο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό. Άρα πρέπει να περιμένουμε να έχει δυνάμεις. Για να έχει δυνάμεις πρέπει να πάρει ντόπα. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Τσόλο. Πάμε παρακάτω. Ένας φίλος της εκπομπής στέλνει δηλώσεις του Πιέρ Λουίτζι Κολίνα. Ναι. Για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα και το διαιτητή συγκεκριμένα. Τι είπε αυτός ο άνθρωπος ο Κολίνα? Λέει, ναι. Η Μπαρτσελόνα εχθές έκανε μια υπερπροσπάθεια που αξίζει να χειροκροτηθεί. Ναι. Δεν θα πω ότι εχθές έγινε κλοπή, όμως έγιναν πολλά λάθη που έφεραν την Μπαρτσελόνα, ναι, σε αυτό το σκορ. Μάλιστα. Στο πρώτο πέναλτι ο Τόμας απλά έπεσε γιατί έχασε την ισορροπία. Μάλιστα. Δεν κούνησε ούτε το κεφάλι δεξιά και αριστερά, ναι, ούτε τα χέρια για να σταματήσει τον Νεϊμάρ. Μάλιστα. Το πέσιμο του Νεϊμάρ ήταν μια παγίδα που έπεσαν οι διαιτητές. Το ίδιο και στη βουτιά του Σουάρες στο δεύτερο πέναλτι. Το άλλο το πέναλτι. Εκεί πάλι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα ενώ, στην κίτρινη κάρτα, ενώ ήταν κίτρινη κάρτα για θέατρο. Ναι. Υπάρχουν και δύο φάσεις με χέρι του Πικέ και Μασεράνο, ναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολες. Ναι. Αυτά τα λέει ο Πιέρ Λουίτζι Κολίνα, ο οποίος αυτό που λες εσύ και λέω εγώ είναι κάπου στη μέση. Ό,τι στο χέρι. Τι λέει ο Κολίνα? Ότι είναι πολύ δύσκολες φάσεις. Ο Κολίνα είναι άξιος για να σχολιάζει τα μάτς. Γιατί εδώ τον ταΐζαμε από το ιστέρημα του ελληνικού λαού, ο Γκαγκάτσης κάτω στην Κρήτη. Σε σουίτες ήταν ο Κολίνα. Για ποιο λόγο το έκανε? Για ποιο λόγο το έκανε? Κατά γενική γιατί ομολογία. Γιατί τον είναι... αγάπησε ο Γκαγκάτσης. Εγώ λέω ότι κατά γενική ομολογία, ναι, είναι ο καλύτερος διαιτητής που έβγαλε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως. Τις γαρίδες και τους αστακούς γιατί τους ταΐζαμε αφού είναι. Εσύ πες ότι ήταν πιανόλακο ο Κολίνα. Εγώ κόκκινε λέω αυτό που λέω. Εσύ δεν μπορείς να μεταφράσεις τα λόγια μου. Εγώ προσέχω πολύ καλά τι λέω. Ναι. Ήταν πολύ καλός διαιτητής ο Κολίνα, αλλά τους αστακούς και τις γαρίδες τις έτρωγε λέω στην Κρήτη. Από στιγμή που δεν αδίκησε κανέναν. Ναι. Καλά από το ιστέρημα και... του ελληνικού λαού. Καλά έκανε και καλά έκανε και ο Γκαγκάτσης και του Τιστάι. Να υπήρχαν οι γι' αυτό ο Γκαγκάτσης είναι μεγάλος παράγοντας, ρε κορόιδο. Γιατί ήξερε ποιο θα τα οι γαρίδες. Σε λάθος άνθρωπο. Ναι. Για λάθος άνθρωπο μιλάς, για λάθος κομμάτι μιλάς. Ναι. Αλλού ήταν τα κόζια. Ναι, καλά, καλά. Τώρα αυτά τα δικά σου πάνε παρακάτω στα μηνύματα με τον Λουίτζι και τέτοια. Θα κάτσεις να δεις πώς πέρασε στη φάση των ομίλων η Εθνική και τι αγώνα δρόμου έκανε. Ναι. Πώς πέρασε δηλαδή. Εκεί θα δεις όπου οι διαιτητές δεν παίξαν κανένα ρόλο. Δεν παίξαν ρόλο. Κανένα. Το τελευταίο μάτς το πέναλτι ήταν. Κανένα ρόλο. Ε? Άκου τους λέω. Άκου τους λέω. Τότε γιατί τον ταΐζαμε τον Κολίνα γαρίδες? Επειδή ήταν όμορφος. Άμα βγει το βράδυ σε κανένα μπαρ θα λιποθυμήσουν οι καρσόνες. Τι, με εκείνο το γουρλωμάτι πιο άσχημος από μένα. Πράγματα... Τι κάποια πράγματα ρε πάνε στα θέματα. Είναι υποχρεωμένη. Ράσε ρε τα πράγματα είναι τώρα. Είναι υποχρεωμένη, ναι, ναι, μια εταιρεία, ναι, όπως είναι η ΕΠΟ να, ναι, τα κάνει. Αυτό λέω. Αυτό είναι ένα κομμάτι που λέγεται δημόσιες σχέσεις. Ναι. Εντάξει, ναι, γι' αυτό. Και λέει που θα τραπεζώσουμε. Δεν τις ξέρεις καλή σύγχρονη. Όχι ρε, που να ξέρω. Ναι. Δημόσιες σχέσεις ξέρεις τι. Φυσικά έχει ξέρω. Δεν τις εφήρμοσες ποτέ. Πάρα πολλές. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, εχθές οι παίκτες Μπεσικτάς θέλαν νίκη ή να κερδίσουν την κατοχή. Μετά τον γκολ παίζανε κατοχή και ο Κουαρέσμα έκανε ραμπόνες. Τι είναι ραμπόνες? Πού παίζει ρε, η Μπεσικτάς την Κυριακή που ξέρεις και τα στοιχήματα εσύ και οι άλλοι? Πού παίζει η Μπεσικτάς? Α, το κολπάκι με το ανάποδο. Α, το κολπάκι. Πού παίζει η Μπεσικτάς την Κυριακή? Πού παίζει? Ναι, έχει κανένα δύσκολο μάτς. Δεν το είδα. Δεν το είδες. Ξέρεις, άμα κράτησε δυνάμεις το τελευταίο 20 λεπτό, γιατί να φουλάρει? Έδωσε ο Λεάλη την μπάλα στον άλλον το center four. Βγήκε ένας μένα με το Ρέτσο. Ο Ρέτσος ένας μένα τον έχασε. Πες ότι φταίει ο Ρέτσος τώρα.
Να πηδηχτώ από το παράθυρο, δηλαδή στο κάτι άλλο. Έδωσε την μπάλα ρε ο άλλος. Έχει... Κάνει λάθος ο Λεάλη. Ναι. Ίδιο με αυτό που έκανε ο Γλύκος, ναι, με τον Ανσαριφά. Ναι, 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 ναι. Και την παίρνει ο Αμπουμπακάρ είναι παικτάρα. Το είπα πριν, ναι, το παιχνίδι. Ναι. Τον άφησε ο άλλος να μην το χαρακτηρίσει. Πάει ένας μένας με το Ρέτσο, άκουμε τώρα ρε κόκκινε. 7 κρεβάτια άντρας είναι ο Αμπουμπακάρ, δεν τον είδες. 7 κρεβάτια. Τι δρασκελισμό είχε. Παπ, παπ, πλάσαρε. Τι σχέση έχει ο Ρέτσο. Άλλο σου λέω ρε κόκκινε. Ότι ο center back που πήγε χαμηλά. Ο Ρέτσο ήταν εξαιρετικό. Άμα ήταν, ναι, ναι, εντάξει, δεν λέω εγώ το αντίθετο. Άμα ήταν center back, άρα τον έκανε πέναλτι φάουλ. Είναι 18 χρονών και 3 μηνών. Εσύ πες ότι. Εσύ τι είσαι, ολιξίαρχο, είσαι τη Ανατολική Θράκη. Πήγα να δω, γιατί το βλέπω, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι. Παιδάκι, λέω αυτό το baby face, πόσο χρονών είναι. Ναι. 18 χρονών και 3 μηνών. Τι το baby face. Και ο Πασκάλη ο Αρβανιτίδη που τραγούδαγε έχει baby face και είναι 80 χρονών. Τι σχέση έχει το baby face. Σου λέω έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος, έδωσε ο Λεάλης. Ο Πασκάλης Αρβανιτίδης έπαιζε ποδόσφαιρο. Έπαιζε τρομπέτα. Ράτα, 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 ράτα. Ράπα, εκ, πάω, πώς το βλέπεις. Λέει ο Σαββίδης θα πάει ο ΆΚΑ ή μάλλον ή η συμμαχία χάλασε. Δεν πάει, υπάρχουν, δεν πάει στο ΆΚΑ, θα τα πούμε. Συμμαχίες δεν υπάρχουν. Συμμαχίες δεν υπάρχουν. Η ΕΠΟ είπαμε είναι μονογαμική. Τελείωσε. Τα άλλα όλα που λέτε και γράφετε είναι περιτά. Ούτε λέει... εξυγιαντές υπάρχουν και ας μην κλαίει και ο Ολυμπιακός. Άμα θέλει να πάρει την ΕΠΟ, πληρώσει. Ο φίλος... yeah, 50 εκατομμύρια πήρε ο Βρούτος. Άμα θέλει, ας δώσει μεροκάματο και να πάρει την ΕΠΟ. Άιτε τα κλάματα. Ένας φίλος ζητάει παρακάτω. Πρόβλεψη, λέει, για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Πρόβλεψη για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όχι, με μια κουβέντα θα μιλήσουμε. Ένα-ένα. Ένα-ένα θα βγει. Ένα-ένα θα τα πούμε. Ένα-ένα, ναι. Λοιπόν, ναι, είχε χτες Europa League. Ναι. Όχι για τον γκολ. Ναι. Ο Αργεντίνος έδειξε. Ποιος είναι ο Αργεντίνος. Ένας είναι ο Αργεντίνος. Ποιος κόραρε χθες για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Σωσίας μου. Δεν είναι ο Σωσίας σου. Ναι. Τι θες να μου πεις, ρε κόκκινε. Να μην πω τη λέξη για το στόμα. Τι θες να μου πεις, λέγε. Αυτό είναι η Ιεροσυλία. Αυτός είναι πιο άσχημος όπως θέλει. Λέγε, ρε κόκκινε. Άσε το χιούμορ. Λοιπόν, ο Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο. Ναι. Έδειξε ότι ο άλλος ήταν σε εισαγωγικά εγκληματίας. Τώρα το κατάλαβες εσύ, δηλαδή, 4 μήνες το έλεγα, εσύ έλεγες μόνο για τον Τζόρι, ναι, και σου έλεγα δεν είναι ο Τζόρι, σούπα, είναι σούπα, 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 σούπα. Δεν είπα σου είπα, σούπα, σούπα, εσύ είπα έλεγες μόνο για τον Τζόρι, mm-hmm, και έκανα παρέμβαση και σου λέω υπάρχει ο Καμπιάσου τον οποίο ξεχνάς. Με διόρθωσε. Είναι πιο χρήσιμος. Μπράβο ρε Γρηγόρη. Γιατί απαγορεύεται να ξεχνάς. Μπράβο ρε Γρηγόρη, με διόρθωσες. Απαγορεύεται να ξεχνάς. Στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είσαι άσος. Πάμε παρακάτω. Ποιο ρεπορτάζ ναι, αφού ήξερες τι. Παρακάτω, λέγε άλλο. Γιατί εσύ δεν το ήξερες. Απαγορεύεται να ξεχνάς. Λέγε, λέγε. Παρακάτω. Σου είπα, σου είπα. Σου είπα, μου είπε. Σου είπα, σου είπα. Ό,τι θες μόνο. Τι πες ό,τι θες μωρέ. Πλάκα έκανε η τουρκική ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Καμπιάσο δεν έχει ρυθμό. 60 λεπτά καθάρισε ο Καμπιάσο. Έκανε τον γκολ από πίσω. Μεγάλη κίνηση του Ασαριφάλ που ήταν σαν εξτρέμ εκεί. Βγαίνει δεξιά του αρέσει γιατί και γρήγορο. Με αριστερό πόδι σέντρα. Αυτό ο σέντερ φορ που βιάζει συμμετοχή σαν εξτρέμ και κάνει τη σέντρα σαν εξτρέμ. Και πετάγεται το χάφο ο αμυντικός και κάνει γκολ. Είναι ευλογία. Είναι ευλογία Θεούλη. Ποδοσφαιρικού. Στο 36 του, Στο 136 να είναι. Στο 60 καθάρισε. Μα δεν είπαμε ποτέ ότι μπορεί να έχει τον Καμπιάσο να παίζει 90 λεπτά. Είπαμε ότι μπορεί να παίζει μεγάλα ή μικρά. Στο 60 καθάρισε. Γιατί ποιο παίκτη του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Έδειξε ότι δεν έχει καταρρεύσει. Και καλά έκανε και έβαλε τον Μάρτιν. Ρωτάω. Ή τον Μάρτιν έπρεπε ποιος να βάλει. Ποιο παίκτη του Ολυμπιακού έδειξε, ναι, ότι δεν έχει καταρρεύσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι, που σημαίνει τι. Ρε, ρωτάω. Μου είπε για τον Καμπιάσο. Ο Καμπιάσο 36. Mm. Όλο ο Ολυμπιακό, ναι, έδειχνε ότι τον εγκαταλείψαν δυνάμει στο δεύτερο ημίχρονο. Βεβαίω. Όλο. Βεβαίω. Όχι με το 60, σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια. Ναι, τόσο μπορούσε, τόσο. Έβγαλε τον αρνητικό κρίκο στα χαφ ο Τούρκος ο προπονητής, τον Αρσλάν. Έβαλε τον έναν Οσμπακού ο οποίος έτρεχε παραπάνω, έκοβε κτλ. Ο Ταλίσκα, ωραίος παιχταράς, έβγαινε και αριστερά, αριστεροπόδαρος, έδινε στον Κουαρέσμα και στον Αντριάνο μια τριάδα πολύ ωραία. Γινόταν εκεί όταν βγαίνανε αυτοί από αριστερά, χτυπήσαν τον Φιγκέρας. Εμένα με απογοήτευσε ο Φορτούνης εχθές πάρα πολύ. Δηλαδή, τόσο πεσμένο Φορτούνη, δεν περίμενα να έχω στον Ολυμπιακό τόσο καιρό για κλωτσιές. Ο άλλος που μοιάζει με τον ηθοποιό, τον. Πώς το λένε, ο Ελεονούση, τραγωδία να πούμε. Με ποιον ηθοποιό μοιάζει. Με ένα κοντό, πώς το λένε τον. Με ένα κοντό. Που έκλειψε το παντελόνι του Βέγκου, ρε. Άκουτα. Με ένα κοντό. Ο Μαλούχο, ρε, μοιάζει, ίδιος ο Μαλούχος. Μοιάζει με τον Μαλούχο, αλλά δεν ο Μαλούχος είναι. Πρέπει να ανακαλύψουμε ποιος είναι ο ηθοποιός. Πού να ξέρεις, μωρέ, από ηθοποιούς εσύ. Ο Μανθάτης, το Μανθάτη τον έβαλε στο κέντρο. Καλός παίκτης. Μετά το 70. Δεν τον βλέπω να τραβάει καραπιάλι. Καλά που ήταν αυτός εδώ και δεν έγινε. Δεν είναι καραπιάλι. Δεν μπορεί ο Φορτούνης. Ναι, εντάξει, ούτε ο Μανθάτης είναι καραπιάλι, ούτε ο άλλος ο Χαφ,
ο Πιτσιρικάς μπορεί να γίνει δεκάρι. Έχει θέμα ο Ολυμπιακός, πρέπει να αγοράσει δεκάρι ο Βρουτόταυρος από τα 50 εκατομμύρια που πήρε, να δώσει 3-4 και να πάρει ένα δεκάρι. Δεν του βγαίνει ο Φορτούνης. Μάλιστα. Δεν μπορεί να τον πουλήσει και σε μεγάλη ομάδα. Ο Τσόρι Ντομίγκες είναι 45 χρονών. Ο Μανθάτης δεν είναι Καραπιάλης. Έχουν θέμα αυτοί εκεί πέρα. Τελειώσαμε. Και ο Ρέτσος, όπως λες, πολύ καλός. Με την μπάλα κάτω, κατεβάζει και την πρώτη πάσα. Γρήγορος χαμηλά. Θέλει ένα τόνο βάρη από τη μέση και πάνω, αυτά του αρχιβαρίστα, για να δέσει το σώμα του. Ψηλά είναι να τον πάρεις, να τον τρακάρεις εσύ που σε βόδια, να τον ρίξεις κάτω. Είναι αδύνατος. Όπως είδα και του Πανιωνίου που τον πήραν από τον Παναθηναϊκό, ο Ρισβάνης. Αυτός είναι πούπουλο. Λοιπόν, πρέπει να δυναμώσει από τη μέση και πάνω ο Ρέτσος. Αυτά για τον Ολυμπιακό. 9-8 του 98 ο Ρέτσος. Ποιος, ο Ρέτσος? Ναι. Θα παίξει μπάλα ο Ρέτσος. Θα παίξει μπάλα, θέλει ατομική βελτίωση. Με την μπάλα κάτω είναι πολύ καλός. Ένας μπακ που κατεβάζει την μπάλα 18 χρονών και δίνει 4 πάσες σωστές και δεν χρειάζεται να γυρίσει ο Φορτούνης 50 μέτρα. Όπως γυρνάει, ας πούμε, ο του ΠΑΟΚ ο Μαύρος, ο Μπίσεσβαρ και ο Γουάρτα. Είναι ευλογία να έχει τέτοιο center back να σου πετάει την πάσα. Αλλά έχει θέματα. Από τη μέση και πάνω έχει θέματα. Πώς θα το κάνουν? Πρέπει να γίνει. Πρέπει να δέσει. Πρέπει να φτιάξει. Αυτά, μάγκα μου. Και ο Μανθάτης το 97. Ποιος? Ο Μανθάτης το 97. Ο Μανθάτης και αυτός έχει βελτίωση, αλλά δεν το βλέπω, δεν το βλέπω να γίνεται Καραπιάλης. Πώς θα το κάνουν? Δεν τον βλέπω. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτόν που είχαν ένα κοντό, να πούμε, Ολυμπιακός. Ο Ιμπαγάσα. Όχι, ένα πιτσιρικά κοντό από την Καβάλα. Που πάει στην Κίνα, που πήγε στην Ασία, που στο διάλογο πήγε. Πρώτα πήγε η Ιταλία και μετά πήγε. Πώς το λέγανε? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, αυτός καλύτερη τεχνική, καλύτερη διείσδυση, δεν είχε το τελείωμα. Αυτός τώρα, αυτός δεν έχει ούτε την τεχνική, ούτε τη διείσδυση του αυτού του παίκτη, ούτε του Καραπιάλη. Άμα σε βρει σε ανοιχτό χώρο, α, ανοιχτό χώρο εντάξει. Στον κλειστό χώρο δεν είναι. Άρα δεν βλέπω με το Μανθάτη. Πώς το λένε, μεγάλα πράγματα. Τέλος με Ολυμπιακό. Τέλος με Ολυμπιακό. Ό,τι γουστάρεις. Ραπ λέει: απαιτώ όσο κράξιμο έριξε στους παοξίδες επί προεδρίας Παοξή Καγκάτση, το ίδιο τουλάχιστον για τους ίδιους λόγους να ρίχνουν συμπολίτες για όλη τη θητεία του Αριανού Γραμμένου. Ο Γραμμένος είναι τι Αριανός είναι? Έτσι λέει ο φίλος. Μπορεί να ήταν και Μέγα Αλέξανδρος ο Γραμμένος, ή μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, Καμπανιακός. Τώρα με τον Άρη θα ασχολούμαστε, τον ανυπόλυπτο. Και ο Μανεβιουάρης. Δηλαδή, μισό λεπτό, τι είναι Ανεβιουάρης? Από το Γραμμένο. Ο Γραμμένος ξεκινάει στις 5 στον Κανελάκι να σε μιλήσει. 5 και 4 έχουν τρακάρει η μισή οδηγία, τους έχει πάρει ο ύπνος. Ποιος Γραμμένος, ρε? Τι είναι ο Γραμμένος? Γλάστρα είναι ο Γραμμένος. Θα συγκρίνω εγώ το Γραμμένο με τον Καγκάτση. Ο Καγκάτσης είναι ο διάολος με 4 ποδάρια και ο Γραμμένος είναι ο βοηθός του ψάλτης τώρα η Θαράπη. Ποιος Γραμμένος, ρε? Ποιος Γραμμένος, ρε? Πάμε παρακάτω. Ανεβεί ο Άρης με τον Γραμμένο. Ο Άρης με τον Ξεγραμμένο θα ανέβει. Ποιο Γραμμένο να ανέβει? Πώς βλέπεις τα 14 φράγκα στον Ατρόμητο? Ποια 14 φράγκα? Τόσο πληρώνει το διπλό. Το διπλό του Ατρομήτου? 2-0 από ημίχρονο θα είναι. 2-0 από ημίχρονο. Ανοίξουν τα ποδαράκια του, τι είναι, τον Παντελίδη θα βρουν μπροστά. Καλά, εσύ έδωσε τέτοια είδηση στον κόσμο και μετά έλεγε ότι. Όχι, έκανα λάθο. Σιγά-σιγά. Κατάλαβε. Δεν έκανα λάθο. Έλεγε ότι έκανα λάθο. Μάθε λοιπόν ότι έγινε. Εγώ να μάθω. Μάθε. Σιγά. Έδωσε λάθο. Σιγά-σιγά. Έδωσε λάθο. Λίποτε στο λαιμό έχει. Έδωσε λάθο. Έδωσε λάθο. Έδωσε λάθο. Μπήκε ω πάνω στα αποδυτήρια να μαθαίνει ρεπορτάζ. Ναι. Και λέει στη Θεσσαλονίκη Βοά, σιγά από εκεί φύγε. Ναι. Θα σκοτώσει. Άρα το έκανε τι επίθεση. Τι το έκανα? Θεσσαλονίκη Βοά, ναι, ότι. Βοά, ότι λέει στη Θεσσαλονίκη Βοά ότι θα δώσουμε το παιχνίδι. Θα παίξει στα ίσια. Άμα θε, πάρ τον Παντελίδη ένα τηλέφωνο και ρώτα τον. Γιατί, κύριε Παντελίδη, γιατί κάνει ρεπορτάζ? Ο ρεπορτάζ χωρί τηλέφωνο δεν υπάρχει. Ξόδεψε και καμιά μονάδα από τη Βόντα που έχει. 4 κινητά έχει. Τι κάνει στα Facebook, βλέπει, τι παίζει, πινάκι. Ποιο σε παίρνει τηλέφωνο για να γράψουμε? Παίρνει εσύ. Τι κάνει, λέει? Παίρνει τηλέφωνο. Ποιο σε παίρνει τηλέφωνο? Από χίλιε μονάδε δωρεάν που έχει. Ναι, σιγά, ξοδεύτηκε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πάρε με να γράψουμε και μα τη λέει και από πάνω. Ναι. Τη δεύτε... Όταν σου λέω πάρε με να γράψουμε, τι μου απαντά μετά? Φά στο σπίτι, σε πάρω σταθερό. Ναι, δηλαδή μιλάμε τόσε ώρε στα κινητά. Ναι. Και πρέπει πέρα από αυτή την. Πάρ τον Παντελίδη τηλέφωνο και πε του, σου κάνε καμιά χαλάστρα ο Ραπτόπουλο άθελά του. Άθελά σου τώρα. Ναι. Την έκανε στην καλάστρα πάντα. Την έκανα, ναι. Οκ. Okay. Ομολόγησε. Ο παππού τη χάλασε τη δουλειά. Πώς το λένε τον παππού? Κιτσάδας. Ο μπαμπά του Σπανού τη χάλασε τη δουλειά. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα παιχτεί το μάτι στα ίσια. Γρή ντούκα, 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 η γριά κάνει ντούκα. Τι να κάνω εγώ, να μην κάνω ρεπορτάζ? Ναι. Είμαι εγώ ο παδό ομάδο. Εγώ είμαι. Διπλό! Παίξτε διπλό, φούρνο. Παίξτε διπλό. Εσύ το έγραψε στην εφημερίδα, παίξτε διπλό. Το δικαιολόγησε. Το δικαιολόγησε. Άρα τότε. Ναι. Άρα με ακολούθησε. Όχι. Άρα η προσέγγιση που είχα αποκτά μεγαλύτερη αξία. Μάλιστα. Γιατί το δείξανε και μέσα στο γήπεδο. Ποιοι το δείξανε? Οι παίκτες του Ηρακλή. Ό,τι τι.
πήγανε να παίξουν σε ένα ρόλο που δεν τον έχουν. Ποιο ρόλο? Κατακτητικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να παίξει δύο πράγματα ο Ηρακλής. Το έπαιξε. Ναι. Ήταν καλύτερη ομάδα για 60 λεπτά. Ναι. Έκανε ευκαιρίες. Ναι. Δεν ευτύχησε να σκοράρει. Ναι. Και εκμεταλλεύτηκε τη βιολογική κούραση του Ατρομήτου. Μάλιστα. Δεν μπορεί σε 6 μέρες, 6,5 μέρες να παίζει μια ομάδα. Τρία μάτς με την ίδια δεκάδα. Εντάξει. Άρα ήταν σωστή η προσέγγιση μου. Ήταν άτυχη η εξέλιξη του αγώνα. Όχι. Είχε ανάπηρη τετράδα μπροστά. Καλά, ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Ανάπηρη τετράδα. Εγώ είπα στον Παντελή. Αν έμπαινε δοκάρι και, μέσα του Κούρου, για άλλα πράγματα θα μιλούσαμε. Ήταν τώρα. Ο Κούρος. Τόσο του Κούρου. Ποια στο βάζε ο Κούρος, τι να κάνω. Δοκάρι και έτσι. Σημάδευε καλά ο Κούρος. Αν πάει δοκάρι. Όπως ανέβαζε το σου το Γουάρντα, θα γινόταν over και θα μένε άσο και άντε. Έτσι είναι. Είναι παίζον χάρη. Τι να κάνουμε. Ναι, ρε φίλε, είναι και συγκυρία. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο πώς το βλέπεις τον Ηρακλή, πες μου. Αύριο πώς το βλέπω τον Ηρακλή. Κοίταξε, όπως έχει δηλώσει ο Παντελίδης εδώ στον Κανελάκη, εμείς λέει δεν έχουμε καμιά ομάδα η οποία να παράξει όμορφο ποδόσφαιρο από την πίσω γραμμή. Κατά δεύτερο λόγο, να πω αυτό που δεν είπε ο Παντελίδης, αλλά το ξέρει πολύ καλύτερα από όλους μας: να παίξω την κόντρα δεν μπορώ, γιατί οι τέσσερις μπροστά τα 100 μέτρα τα κάνουν σε 4,5 χρόνια. Του μπαμπούλα η νεκροφόρα πάει πιο γρήγορα στην κηδεία. Λοιπόν, τι μπορώ να κάνω? Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να καταργήσω τα εξτρέμ, να παίξω με εξαροχτάρια στο κέντρο και να πιέσω λίγο ψηλά. Κάποια στιγμή να κλέψω μπάλες κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, πα και κάνω κάτι. Για να το κάνω αυτό, πρέπει να παίξω και με Γκροντί και με Δόνι και με Ιτζόγλου. Εντάξει, και εγώ θα δώσω συμβουλή αντί για τον Πασά, το παιδί ταλαιπωρείται στη γραμμή. Άμα είναι να βάλω ένα αγγούρι στη γραμμή, να βάλω τον Παστακό. Λιγότερο αγγούρι είναι. Μεγαλύτερο χώρο, έχει μεγαλύτερη τεχνική και είναι πιο καλό στον γκολ. Αυτό του λέω. Και αν μπορεί να βρει κάποιον να βάλει και δεξί εξτρέμ στη θέση του Μοντέιρο, ο οποίος δεν τριπλάρει, δεν τριπλάρει ούτε τον Βενιζέλο. Άμα βάλω τον Βενιζέλο και τον Πάγκαλο αριστερό μπακ, και οπότε τον Μοντέιρο πέρνα του, θα του κάνει τάκλινγκ. Απλώσει την πλατιποδάρα του ο Πάγκαλο και τον κάνει τάκλινγκ. Έχει θέμα και κύριε Κόκκινε, τι να σε κάνω. Δεν είναι εξτρέμ αυτό. Δεν είναι εξτρέμ, τι να κάνω. Από τη β' ομάδα δεν μπορεί να πάρει. Δεν έχει διοίκηση. Τι να σε κάνω, και ρε θα έχει διοίκηση, τι να σε κάνω τώρα. Τι να σε κάνω. Άμα δεν έχει διοίκηση. Το Μάρια σχολιάζει τη δήλωση του Βούζα χθες μετά το τέλος του αγώνα ότι είναι ευχαριστημένο με τον βαθμό της οπαλίας. Εντάξει, ρε παιδί. Ρε εσύ, στέκεσαι στο ότι είναι λάθος έκφραση. Λάθος έκφραση, εντάξει το παιδί. Μίλησε άλλη φορά μπροστά σε κάμερα ο Βούζας. Ε? Μίλησε μπροστά σε κάμερα άλλη φορά ο Βούζας. Ο Βούζας, ναι. Σε κάμερα μα μίλησε. Ναι. Όλο και κάτι θα μίλησε, ρε Κόκκινε. 15 χρόνια μπάλα έπαιξε. Άλφα εθνική έπαιξε. Ναι, ρε φίλε. Τόξα έπαιξε, Ολυμπιακό έπαιξε. Ξαφνικά βρέθηκε, ναι, να είναι προπονητής του Ολυμπιακού. Ωραία. Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ναι. Πού είναι το περίεργο το να κάνει αυτό? Δεν τον πειράζει που είπε ο Τσίπρας στη Λέσβο θα πάω και θα πιω καφέ και στη Μυτιλίνη και το πείραξε ο Βούζας. Τι να κάνω. Βλέπεις. Πάμε σε διάλειμμα. Αυτοί είμαστε. Διάλειμμα. Κομμάρια είμαστε. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ. Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους, downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Οχ, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτήρων
καταναλωτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια. Οργάνωση φόρουμ. Μόνο για επαγγελματίες. Στιβαρός, αυθεντικά λαϊκός και αιώνια συμβίβαστος. Ο Γιώργος Μαργαρίτης τραγουδάει τις κορυφαίες επιτυχίες του στο Θέατρο Βεργίνα. Άκου τι θα πω. Διασκεδάστε με τα πιο ξέχαστα τραγούδια του μεγάλου ερμηνευτή σε ένα γνήσιο λαϊκό πρόγραμμα. Μαζί του η Άννα Κασιμάτη και Εξαμελής Λαϊκή Ορχήστρα. Από 3 Μαρτίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Τιμή από 12 ευρώ με ένα ποτό. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, 7 Spots, Media Markt και στο viva.gr. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γκαρασιόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι, γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης, εντάξει. Μήπως ήρθε η ώρα να δώσετε άλλο αέρα στο χώρο εργασίας σας. Σίγμα, έπιπλα γραφείου που ανεβάζουν τα στάνταρτς με την ποιότητα και το design τους. Σίγμα, κύρος και άποψη με γραφεία και ανατομικά καθίσματα. Διαμορφώστε στυλ και υπεροχή με επιλογές Σίγμα. Εκθέσεις Αθήνα, Αναγεννήσεως 31, Νέα Φιλαδέλφια, Θεσσαλονίκη, Νικολάου Πλαστήρα 58, Χαριλάου. Παραγωγή Δρυμός Θεσσαλονίκη και στο www.sigmaoffice.gr. Σίγμα, επιτέλους άλλος αέρας. Τι ήταν αυτό που πέρασε? Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310-523-014. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο. Κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης, ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ, Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. From a friend who heard it from another, you've been messing around. They say you got a boyfriend, you're out late every weekend. Λοιπόν, πάντα στο 95,5 των FM, υπενθυμίζω ότι έχουμε διαγωνισμό για το running team του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 για τον στοίχημαν 12ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος για να βοηθήσουμε το Σύλλογο Παιδιών με χρόνιες ρευματοπάθειες. Γράφετε α1, αφήνετε κενό, τη λέξη Μαραθώνιος, το ονοματεπώνυμό σου και το στέλνεις στο 54-344. Μαζί μας ο Κλειδαράς, Στέργιος Πετκανίτσα, Αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσερ, η γωνία, έρχεται στο χώρο σας άμεσα γρήγορα για να δώσει λύση αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές.
Είπατε εκεί στην Δελφόν 101 και Μάρκ Μπότσερ γωνία, εσείς οι οποίοι έχετε πρόβλημα με τα κλειδιά τύπου Immobilizer, για να δώσει άμεση, γρήγορη και οικονομική λύση. Τι έγινε? Τι έγινε? Παίζεις με τη ρόντα? Με τη ρόντα παίζω, ναι. Ναι. Τι να παίζω, με σένα? Με σκυλιά παίζω, με γουρούνια δεν παίζω. Εντάξει. Mm. Μπορεί μια μέρα να σας αρέσουν και τα γουρούνια. Έχει και ανθρώπους οι οποίοι σπίτι τους έχουν γουρούνια. Η γυναίκα σου. Βγάλαμε λίγο εκτός. Τι να σε κάνω, μωρέ. Σε κολλάρε μου, σε κολλάρε. Σε κάμερε μου. Λοιπόν, λέγε, να ενημερωθούμε πρώτα από τον Δημήτρο Παδόπουλο. Όχι Παδόπουλο, Παδόπουλος. Εσύ δεν είσαι χουντικός ποτέ να φωνάζεις Παπαδόπουλος. Φώναζες Παπανδρέου. Έτσι, ο καθένας Παπα φώναζε. Εντάξει. Θα σου έλεγα τι Παπα φώναζα, αλλά έχει χάρη. Έχει, κάνει αγώνες, έχει ένα πολυβόλο. Έχει ένα πολυβόλο, εκπαιδεύει ένα πολυβόλο. Πια 19 χρονών, πώς τη λένε ρε. Έχουμε πολλούς αθλητές. Έχει πράγμα μπόλικο. Πολλούς αθλητές, λοιπόν. Αφού είναι καλός δάσκαλος, δεν θα έχει και καλό. Σήμερα με έβαλε να με κάνει σπάνι. Με ένα που κάνει 30 χρόνια τεκβοντό. Κάνει Grand Mangan και κάνει και kickbox. Grand Mangan. Σιγά, μη κάνει και τσότα μάγκ. Σηκώνει το πόδι, με δίνει μια εδώ. Του λέω τι κάνει, κοντό 1,65. Ο Ανέστης, ε. Ο Ανέστης. Όσο πιο κοντό. Και όσο πιο αδύνατο βλέπεις, τόσο πιο πολύ να το φοβάσεις. Ναι, εσένα τι να σε φοβεί. Με αυτά τα μάγουλα, τι να προλάβεις να κάνεις. Μη πέσω να σε πλακώσω. Μη. Γιατί απέσω, πώς θα σηκωθείς μετά. Όχι, συγγνώμη τώρα, με συγχωρείς. Από την εμπειρία σου, πριν μας είσαι οτιδήποτε. Ναι. Πιο καλοί αθλητές είναι οι βραχίσωμοι και αδύνατοι ή οι υψηλόσωμοι και πολύ μειώνει. Λακαμία ερώτηση έκανε τώρα. Εξαρτάται το άθλημα. Λακαμία ερώτηση έκανε. Γενικά. Δες λίγο την απάντηση. Ναι. Γενικά, εξαρτάται το άθλημα. Γενικά, καλύτερος αθλητής είναι αυτός ο οποίος έχει ιδιοσυγκρασία πρωταθλητή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι γεννιέσαι. Αν ναι. βρεις και το περιβάλλον και το εκδηλώσεις, θα γίνεις πρωταθλητής. Άρα η σωματοδομή μερικώς έχει σημασία. Έχει εξαρτάται το άθλημα. Δηλαδή, οι παλαιστές, οι περισσότεροι είναι σαν τον Γρηγόρη, αλλά έχουν τρομερά ευέλικτο σώμα. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μπορούν να σε πιάσουν, να σε λιώσουν, μπορούν να σε κάνουν τούμπες. Και ο Γρηγόρης αλλά... μπορεί να λιώσει. Μη σε πιάσουν. Μια μπριζόλα μπρακάνκους, ξέρεις πώς τελειώνει. Τη διαλύει. Ναι, το σώμα ρώτα, το... ένα λουκάνικο έχω φαλακρό εδώ πέρα. Θα το βάλω και λίγο. Άσε ρε, η ρότα και... μυρίζει τη μήνη, δεν με πειράζει. Και λίγο μουστάρδα το βάλω στο κεφάλι να δεις τι ωραία θα σε κλείψει. Έχει αγώνες ο δάσκαλος. Λοιπόν, ναι. Πάμε να πάμε στα πολύ σημαντικά γεγονότα που έρχονται την άλλη εβδομάδα. Το μεγαλύτερο προπονητικό team από την Ολλανδία, από το φημισμένο γυμναστήριο Τσακουρίκη του Άμστερνταμ. Τσακουρίκη. Τσακουρίκη είναι το πιο φημισμένο γυμναστήριο στο Άμστερνταμ. Ένα γυμναστήριο θρύλος με προπονητή τον Ντόμ Χάρι. Τσακουρίκη είναι περιοχή. Όχι. Τσακουρίκι, όνομα... Τσακουρίκι είναι μια γιαπωνέζικη ονομασία, ναι. Που περιέγραψε το άθλημα που κάνει ο Τόμ Χάρινγκ, ναι. Και μετά το εξέλιξε σε kickboxing όπως το γνωρίζουμε στη σημερινή του μορφή. Ναι. Δηλαδή είναι στην ουσία ο προπονητής του Τσακουρίκι, ο ιδρυτής του kickboxing στην Ευρώπη. Δηλαδή πήγε, ήταν ναυτικός στην Ταϊλάνδη, εξέλιξε το άθλημα εκεί, το έμαθε καλά και ήρθε στην Ολλανδία. Έκανε σχολή εκεί και σιγά σιγά έφερε το Muay Thai και το kickboxing στην Ευρώπη. Λοιπόν, ο προπονητής από το Τσακουρίκι, αυτός ο οποίος συνεχίζει την παράδοση του kickboxing και εξελίσσει το άθλημα, θα είναι ο Μίτσελ Δελνί, θα είναι στο γυμναστήριό μας από την Τετάρτη μέχρι και τις 20 Μαρτίου. Θα προπονεί τους αθλητές του και τους αθλητές του γυμναστήριου του Ultra Fighter Gym ταυτόχρονα. Τους αθλητές δηλαδή που τους πρωταθλητές. Όχι. Θα προπονεί οποιοδήποτε αθλητής ενδιαφέρεται να δει πως είναι το μοντέρνο δηλαδή, kickboxing. Δηλαδή εγώ γράφω την άλλη εβδομάδα. Ναι, θα μπορεί να προπονεί. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα. Δικαίωμα ναι. Στο άθλημα του kickboxing έχουν όλοι. Ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους. Άλλος θέλει απλά την εγκύμναση. Άλλος θέλει απλά να το κάνει σαν συντήρηση. Άλλος θέλει να παίξει αγώνες. Άλλος θέλει απλά για τη λεζάντα. Δεν πας ρε κόκκινη καλύτερα. Όχι, ρε, όταν έρθει ο μαμαλάκης εδώ και κάνει κανένα φαΐ. Όχι, όχι. Κάνεις δουλειά έχεις εσύ τώρα. Κάνεις ένα λάθος. Άστο να πάει στο διάλογο. Κάνεις ένα λάθος. Ναι, άστο, ναι. Βλέπω συνεχώς ότι τα δυναμικά αθλήματα, ναι. Το kickboxing, ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα έχουν μια τρομερή άνοδο, ναι. Και μια πέραση στην νεολαία. Ναι. Λοιπόν, εσύ τι δουλειά έχεις? Θα σου πω τι δουλειά. Για πες μου. Λοιπόν. Πρέπει αργά ή γρήγορα, ναι. Να ενημερωθούμε σωστά για τους κανονισμούς, τα πρωταθλήματα και ότι ισχύει, ναι. Ποιοι είναι οι αστέρες, γιατί βλέπω ότι η νεολαία έχει μια τάση προς αυτά τα αθλήματα. Όχι, η νεολαία έχει μια τάση και για να μπορείς να επικοινωνείς. Ναι. Άκου να δεις. Από τα 1 εκατομμύριο παιδιά που θα γυμναστούν, τα 5 θα γίνουν αθλητές
και θα προσπαθήσουμε. Και τα άλλα 995.000 κάτι αντίστοιχο και με επίδυση. Το ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν μπορεί να καθόμαστε στο ποδόσφαιρο να μαθαίνουμε ότι παίζεται 11 με 11. Χιλιά θα κάνει εκπομπή. 90 λεπτά και να μαθαίνει το. Καλά. Εντάξει, ναι. Κάποια... ναι, ναι. Είναι χρήσιμο. Καλά, πε σωστό εσύ, ναι. Όχι. Λέω σωστό γιατί αυτό που λέει. Πε σωστό εσύ, εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Για όποιους φίλους του αθλήματος θέλουν, μπορούν να έρθουν στο γυμναστήριο. 15 του μηνός με 20 του μηνός. Α, ο Γρηγόρης είναι φίλος του αθλήματος. Να δούνε, ναι. Να γνωρίσουν από κοντά τον προπονητή του Τσακουρίκη, τους επαγγελματίους αθλητές που θα φέρει από την Ολλανδία, αλλά και τους Έλληνες αθλητές, οι οποίοι θα προετοιμαστούν παράλληλα για δύο μεγάλες διοργανώσεις. Η μία είναι στην Καβάλα, στις 18 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στο κλειστό γήπεδο της Καλαμίτσας, με την ονομασία Old School Fighting, που θα παιχτούν 5 επαγγελματικές ζώνες. Σε αγώνες kickboxing και μία ζώνη σε αγώνα επαγγελματικής πυγμαχίας. Σε μπαρ θα γίνει αυτό. 90 κιλά. Όχι, θα γίνει στο κλειστό γήπεδο της Καλαμίτσας, εκεί που γίνονται και αγώνες μπάσκετ. Η Καλαμίτσα που είναι, ρε. Η Καλαμίτσα είναι η παραλία της Καβάλας, που είναι μέσα στην Καβάλα. Α, μέσα στην Καβάλα. Ναι, μέσα στην Καβάλα. Δηλαδή λοιπόν, η περιοχή Καραγιάννη είναι... κοντά. Όχι, είναι από την άλλη μεριά. Βερούλιο. Όπως θέλεις. Πρώτα. Παλιό. Καβάλα από την άλλη μεριά, όπως βγαίνει και να πας Ξάνθη. Ναι. Εντάξει. Όχι, εκεί είναι το γήπεδο της Ξανθής Καραγιάννης. Ναι, ναι. Απ' την άλλη μεριά είναι το γήπεδο της Καλαμίτσας. Άστο, δεν είναι. Λοιπόν. Εξάλλου στην Καβάλα, όποτε πήγε σε Ρεκόκυρο με τον Ηράκλειο, έχασε. Άστο. Λοιπόν. Λοιπόν, είναι τέλειος όμως για σχολιασμό. Γι' αυτό και τον κάλεσαν οι διοργανωτές του Old School Fighting να έρθει να σχολιάσει τα παιχνίδια που θα παιχτούν οι επαγγελματικές ζώνες. Θα έχουμε πολύ δυνατό αγώνα πυγμαχίας στα 90 κιλά. Θα έχουμε τον αθλητή του Δημήτρη του Πουρουτζόγλου από την Καβάλα, τον Τριαντάφυλλο Αλεξανδρίδη, που θα παίξει για δύο επαγγελματικούς τίτλους, τον τίτλο της WKF και τον τίτλο της WPKA, και οι δύο παγκόσμιες ομοσπονδίες, και δύο πιτσιρικάδες πυγμάχους και δύο αθλητές δικούς μου στα 65 κιλά, που και οι δύο θα παίξουν. Το κοριτσάκι, το πολυβόλο, πότε θα παίξει. Αυτή θα παίξει έναν αγώνα στην αρχή της βραδιάς με μία αθλήτρια από την Καβάλα. Και δύο... τον κόκκινο τον πλακώνει αυτή. Όχι. Όχι. Ε? Όχι. Όχι. Είναι δυνατός ο Γρηγόρης. Απ' την άλλη, αυτό είναι ένα κοριτσάκι 16 χρονών. Έχει δει ποτέ είναι... με τα χέρια του. Ναι, μπορεί να είναι ένα δηλαδή, δυνατό. Το... ναι. Μπορεί να είναι ένα δυνατό κοριτσάκι να παίξει με ένα άλλο κοριτσάκι 16 ετών, αλλά παρόλα αυτά η ανδρική δύναμη. Η ανδρική δύναμη. Κομμάτια θα το κάνει. Η ανδρική δύναμη υπερτερεί. Θα του φεύγουν τα μάγουλά του. Σαν μπριζόλες. Είναι πολύ καλή για γυναίκα αθλήτρια. Τι μυθάλε. Στο κάνει μπαούλο θα το κάνει. Λοιπόν. Ξεδαρεύει. Και θα την πληρώσει κανένα άσχημα. Και μετά θα πάει από αυτό να ζητάει να έχει. Λοιπόν. Κάνει μπαούλο. Είναι όλοι οι φίλοι, είναι όλοι οι φίλοι του αγωνίσματος του kickboxing καλεσμένοι στις 18 Μαρτίου, επαναλαμβάνω, στο κλειστό γήπεδο της Καλαμίτσας, στη διοργάνωση Old School Fighting. Ναι, θα έρθει και ο Γρηγόρης εδώ που πάντα τον καλό, η πρόσκληση είναι ανοιχτή, και ο Κωστής να σχολιάσει τους αγώνες. Θα πάω να φάμε μετά εκεί στον Καναδό όλη παρέα. Θα υπάρχει Πούλμαν, θα μας γυρίσει όλους μαζί παρέα. Θα μπουν λεωφορεία από Καβάλα. Κύριε, σαν τη βουγιουκλάκι με το Πούλμαν. Με θα την... θα έχεις εκεί την κονσερβούλα, θα πεις και τραγουδάκια. Και σοφέρ, δεν μπορεί. Θα σε βάλω δίπλα στον οδικό να μην ζαλίζεσαι. Εντάξει. Και μείνετε στη συντονισμένη σελίδα Ultra Fighters Team, όπου θα υπάρχουν περισσότερα νέα για τη διοργάνωση, καθώς και προπόληση εισιτηρίων. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από το Δημήτρη το Παδόπουλο. Ναι. Τα χάπια τα έφερε, δάσκαλε, τι σε δίπλα να είναι. Έχουν έρθει, έχουν έρθει. Δεν μου λε το σκύλο να τον αφήσω ή θα το. Άστον, άστον. Φοβάται γραμματέα. Για να δείξουμε εδώ και στον κόσμο, γιατί είμαστε σε live σύνδεση. Ο σκύλο έχει κάτσει. Έλα εδώ, ρωτά. Έλα. Α, ο κόκκινο κοίταξε. Με τα παιδιά των φίλων του είναι καλό. Με τα σκυλιά των φίλων του είναι καλό. Κατάλαβε. Με τα αυτοκίνητα του. Το πειράζω. Ναι, δεν κατάλαβα. Άμα το ταΐσα βγάλει από την τσέπη κανένα φράγκο, δεν είναι. Το πετάξει έξω με τι κλωτσιέ το σκύλι. Εσύ. Άμα το πετάξει κανένα εμβόλιο στο Κατζινάκο, κάνα τριαντάρι. Άμα είναι το πει, ο δεκό πρόσκυλο φύγε. Η διαφορά ανθρώπου και σκύλου είναι μία. Ναι. Άνθρωποι θα σε πουλήσουν σκύλι ποτέ. Ναι. Όχι, η διαφορά είναι μία. Του σκύλου με τη γυναίκα είναι μία. Κλείσε μία γυναίκα τρεις μέρες σε ένα δωμάτιο και ένα σκύλο. Ο σκύλος θα βγει να σε γλύψει, η γυναίκα θα σε παγώσει το ξύλο. Ναι, αλλά το σκύλο δεν μπορείς να το κάνεις σεξ. Έλα ρωτά. Έτσι δεν είναι. Δεν έχω δοκιμάσει. Πόσο ανώμαλος μπορεί να είναι, άκου τι σκέφτηκε. Χρησιμοποιεί τις γυναίκες ως αντικείμενα. Τέτοιος είναι. Ναι. Δεν μου λες ρόντα, δεν μου λες γλύφεις το πόδι του κόκκινου. Όχι, τρώει λουκάνικο, ξέρω. Όλο καμιά λαδιά που κάνα γυράδικο θα έχει. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Έλα εδώ, ρωτά, έλα εδώ. Έλα, ρωτά. Έλα εδώ στην κάμερα, έλα. Έλα εδώ, βρε. Θες να μπει στην κάμερα, τι κάνεις. Έλα εδώ στην κάμερα. Μη την ευρεάζεις, pitbull είναι κόκκινη. Σου αρπάξει κανένα μάγουλο, θα νομίζω ότι είναι μπριζόλα. Μη στεναχωριές. Το πρώτο που έκανα, τη δώσω στο χέρι μου στο στόμα. Μη στεναχωριές. Ναι. Να μυρίσει. Γιατί τα δάχτυλά σου σαν λουκάνικα. Τα κουστάρι που τα βλέπει. Μην μπερδευτεί να πούμε. Μίλα.
Μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Ο κόσμος όμως δεν μπορεί. Έλα. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βλέπει αυτά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα βλέπει. Δεν μπορεί να τα βλέπει. Δεν μπορεί να τα βλέπει. Ναι. Λοιπόν. Μην τη σηκώσει πολύ τη ρόντα. Μη σου πέσει κανένας αυτός κάτω. Από 4,5-5 χρονών μπορεί να ασχοληθεί ένα παιδάκι. Τα τμήματα στο Ultra Fighters Gym έχουν από 4,5 χρονών μέχρι 12 τα παιδικά τμήματα και από 12 έως 17 σε ξεχωριστό τμήμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Εμείς που είμαστε σε αυτή την ηλικία, δάσκαλε. Το γυμναστήριο είναι Κρήτη 49, ναι. Δίπλα στην πυροσβεστική στη Μαρτίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη και τη Ρόντα. Πρόσεχε, γιατί θα λιποθυμήσει αυτή, πώς τη λένε έξω η κοπέλα. Η Λίλα. Η Λίλα. Λέει, παθαίνω κρίση πανικού, λέμε, βλέπω σκυλιά. Εντάξει. Κλείσει τα μάτια σου. Ο καθένας έχει κάτι δικό του. Τι να κάνει. Άμα δει τη Μίνη. Α, η Μίνη είναι κούκλα, δεν είναι. Έλα εδώ, βρε τρελή. Έλα εδώ, μωρή τρελή. Κάτσε. Συνεχίστε εσείς να την κάνετε. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Για Ηρακλή είπες, ναι. Δεν μου έδωσε προγνωστικό όμως. Κοίταξε, εγώ τον Παντελίδη πιστεύω ότι το παλικάρι παίρνει το 150%. Αν πάει να παράξει ποδόσφαιρο, θα φάει 3 γκολ. Αν παίξει ανοιχτά. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αντεπίθεση να παίξει δεν μπορεί, έχει αργούς παίκτες μπροστά. Μόνο στη δύναμη, στο πάθος, σκληρό πρέσινγκ ψηλά. Εγώ λέω ότι ο Ηρακλής πέρα το πάει. Ναι. Να τους δώσει τα πόδια στο χέρι, κανονικά. Ναι, ναι. Ό,τι έκανε με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, μήπως. Να βγάλει την ψυχούλα του, μήπως. Μήπως και καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Και βλέπω το παρκαρίσματα να... κοντά. Να εκμεταλλευτεί, μήπως πάει το μάτι στη δύναμη, να κερδίσει μερικές στιγμένες φάσεις εκεί που έχει ψηλά κορμιά. Να βάλει κάνα γκολ με κάνα μπαστακού, κάνα περόνια κτλ. Εκεί μπορεί κάτι να κάνει. Εκεί. Αυτό έχω να πω. Κάνα σκούρο αν είναι πιο τυχερό. Κάνα σκούρο που είναι πιο σώμα και τα λοιπά. Αν είναι πιο τυχερό. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τον χαμογελάσει κιόλα. Πρέπει λοιπόν. Να το πάει στη δύναμη, πρέπει να το πάει στο Αντάρτικο, λοιπόν. Θα πρέπει να είναι ο χρόνο του παιχνιδιού πιο μικρό. Αν παίξει 4-4-2 ο Παναθηναϊκός και έχει ένα χάφ λιγότερο στο κέντρο, εκεί ο Παντελίδη από ό,τι έμαθα θα βάλει χάφ παραπάνω, εκεί μπορεί κάτι να κάνει. Και δεν είναι το παιχνίδι χαμένο για τον Ηρακλή αυτό. Πάμε παρακάτω. Μακάρι. Πάμε μακάρι να κερδίσει κιόλα. Ωραία, λοιπόν. Πολύ καλά. Πάμε στο παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΆΚΑ. Ναι. Εκεί όπου παίζονται πολλά. Τι παίζονται πολλά, τίποτα δεν παίζεται. Η ΆΕΚ παίζει τα αρέστα της. Ο ΠΑΟΚ τι να παίξει. Ο ΠΑΟΚ θεωρητικά. Ναι, ναι. Έχει πετύχει πολλά πράγματα και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Ναι. Και η σχέση των δύο ισχυρών αντρών, γι' αυτό το λέω. Έτσι, ναι, ναι. Είναι σε κρίση. Ναι. Κάτι που σημαίνει ότι. Είναι σε κρίση γιατί πληρώνει ο ένας και ο άλλος θέλει να την βγάλει τζάμπα. Γι' αυτό είναι σε κρίση. Αυτά τα ξέρουμε. Όταν τα μάθει ο κόσμος που ακούει τώρα. Δεν τα λέμε τώρα. Τώρα θα τα πούμε. Όταν τα πούμε, θα επαναλάβουμε, ναι. Τι να λέμε, δηλαδή. Δεν μπαίνουν στη λογική αυτή. Όχι, κάποια σχέση όταν χαλάει. Ο κόσμος, ξέρεις, γουστάρει. Πρέπει να ξέρει και το λόγο. Κουσκουσιάρικο τη υπόθεση. Δεν είναι κουσκουσιάρικο. Κουσκουσιάρικο είναι. Οκ. Κοίταξε, αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι ότι ο Σαββίδης χαλάστηκε που κατέβηκε στο τελικό η ΑΕΚ. Ναι. Αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς ναι. Και οι περισσότεροι που ασχολούνται είναι ότι ο Μεν Σαββίδης πληρώνει για τις ενώσεις, ο δε άλλος λέει: εγώ ξέρω τα κόσμια και είμαι πιο έμπειρος. Θα στείλω ένα γορίλα στο διαιτητή και θα. Ναι, αυτό. Λοιπόν, όχι, ρε, για τις ενώσεις. Εντάξει, θα σου πω ποια είναι η διεύθυνση των ενώσεων για να πάρει να την κανονίσει τη δουλειά εσύ. Ναι. Εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία οδηγούν πουθενά και κάποια στιγμή είναι λογικό να επέλθει η κρίση. Μάλιστα. Άρα η ΑΕΚ, ναι. Η οποία καίγεται για βαθμούς. Για τρει. Ναι. Ναι. Πάλι θα καίγεται και την επόμενη εβδομάδα. Εννοώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει την έχεις διαβάσει ήταν... λάθος ένα παιχνίδι. Δεν θα σου πω ποιο και δεν θα πει στον αέρα. Έχει διαβάσει λάθος που για μένα είναι το σημείο της αγωνιστικής. Εντάξει, ρε φίλε. Λοιπόν, να μου πεις, ναι. Θα σου πω εκτός αέρα και το κρατάς. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί απέναντι στην ΑΕΚ σαν υλικό, ναι. Σαν ομάδα. Ναι. Και σε κάτι άλλο υπερτερεί. Το κλέβω από το Ραγκάτσι εδώ και τρεις μέρες. Έχει πει ο Ραγκάτσι ένα ωραίο, το οποίο το κράτησα και είναι πολύ σοφό. Αυτά τα παραμύθια 3-7-21 για τον ΠΑΟΚ είναι για να πουλάμε κανένα φίλο. Να πουλάμε κανένα παραμύθι. Δεν το ξέρεις. Ναι, άκου τώρα τι σου λέω. Αυτά πάνε τον ατρόμητο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Άσε τώρα. Τα τίμια του Ισπανού είναι μέχρι τον Ηρακλή. Α, τον δω εγώ με τον Ολυμπιακό. Κλείνει η παρένθεση. Τα τίμια του Ισπανού. Πάμε παρακάτω. Ο ΠΑΟΚ έχει την πολυτέλεια να παίξει για δύο αποτελέσματα. Αν μια ομάδα. Έχει ταχύς ποδοσφαιριστές στις γραμμές, στις πλάγιες, στο κέντρο και στην επίθεση. Και έχει τον αντίπαλο ο οποίος καίγεται για τους τρεις βαθμούς, έχει το πλεονέκτημα να κάνει αυτό που θα της έκανε ο Πανιώνιος της ΑΕΚ αν είχε άλλα 10 λεπτά. Εάν είχε άλλα 10 λεπτά η Νέα Σμύρνη, ο Πανιώνιος θα την έπαιρνε την ΑΕΚ 2-1. Γιατί η ΑΕΚ αφαίρεσε χαφ, έβαλε δύο βαριά καμιά. Έδωσε ύψος, έδωσε δύο βαριά κορμιά μπροστά. Και έγινε πολύ ευάλωτη πίσω. Έγινε πάρα πολύ ευάλωτη στον χώρο του άξονα. Αυτό ο ΠΑΟΚ. Και πίσω. Αυτό ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Κάπου, σε βάθος χρόνου μπορεί να παίξει με τα νεύρα της ΑΕΚ
να της δώσει πες μου τι έχει ΣΑΕΚ, χρόνο να οργανωθεί, να παίξει την πάσα, να παίξει μικρή πάσα. Βλέπε Νάπολη Ρεάλ. Και περνώντας ο χρόνος με το ρίσκο της ΑΕΚ, εσύ να τη χτυπήσεις το χώρο. Εάν ο ΠΑΟΚ το κάνει αυτό, μπορεί να έχουμε και 0-4 όπως το Καραϊσκάκι το 76. Ή να έχουμε κανένα 3-4 όπως με τον Άγγελο. Επίσης, να πω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς κινδυνεύει δια του αέρος. Γι' αυτό ο Ίβιτς έμαθα εκεί στο Κουνουποχώρι. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στα στημένα και μάλιστα, θα υπάρχουν μαντουμαδόρικοι ρόλοι και όχι ζώνης. Αυτό έμαθα εγώ από την προπόνηση. Επίσης έμαθα ότι η κατασκοπία του ήταν πάρα πολύ καλή επάνω στον Αραούχο. Έμαθα θα βάλει παίκτη αναλόγων σε σωματικών καταστάσεων που είναι ο Κρέσπο εκεί, που είναι ο Κρέσπο που έχει ταχύτητα και κάτω είναι καλός. Ενώ προβληματίζεται να βάλει τον Βαρέλα, ο οποίος χαμηλά έχει προβλήματα. Επίσης να πω ότι θα βάλει και σε ρόλο κοντινό, όχι απόλυτα μαντουμαδόρικο, στο χώρο άτομο, στο Μάνταλο. Οπότε υπολογίζει πολύ Μάνταλο, υπολογίζει πολύ Αραούχο, υπολογίζει πολύ τον αέρα της ΑΕΚ και υπολογίζει πολύ στο θετικό του ότι η ΑΕΚ είναι αγχωμένη και πάει μόνο για την νίκη. Αυτό είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ. Και αν τον φωτίσει ο Θεός του ποδοσφαίρου και πετάξει έξω αυτό το παλτό, το Τζάλμα Κάμπος, ο οποίος είναι ένας μπελάς μεγάλος για τον ΠΑΟΚ, και βάλει εκεί το Μιστακίδη, ίσως τα πράγματα να είναι. Το Μιστακίδη, ο οποίος ήταν λίγο πεσμένος αυτό το μήνα. Ο Τζάλμα Κάμπος σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να παρουσιαστεί. Ναι, ο Τζάλμα Κάμπος. Ο Τζάλμα Κάμπος είναι να το βάλει σε Ντακότα, γυναίκα οδηγό απάνω αεροπόρο, και να του πει ρίξω στη Μεσόγειο να γλιτώσουμε να πούμε. Άσε με τώρα να σου πω τώρα τον Τζάλμα Κάμπος. Τζαπατσούλα, άσε. Μπορεί να βοηθήσει. Τι να βοηθήσει, ρε. Ποια είναι η άμυνα της ΑΕΚ. Τι έχει να φοβηθεί από την ΑΕΚ. Ποια είναι η άμυνα της ΑΕΚ. Εγώ θα σου πω το άλλο, ρε κόκκινο. Ποια είναι η παρουσία. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Άσε ρε κόκκινε να μας πει την μπάλα τώρα. Ο Τζάλμα Κάμπος στη μεγάλη περιοχή είναι άχρηστος. Δεν πατάει. Δεν έχει δώσει μέχρι τώρα. Δεν πατάει. Και όταν πατάει, την πετάει έξω. Έχει ένα ψυχολογικό. Πρέπει να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, γιατί αποφεύγει να την πατάει επειδή τα χάνει και τη βγάζει στη γραμμή με κούρσες και σέντρες. Τελευταία, επειδή είναι τεφορμέ βιολογικά, δεν έχει ούτε τις κούρσες στο ένας μέναν. Έκλειση παρένθεση, ακούω τώρα. Λέγε. Λέω ότι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε πολλά πράγματα. Σε τι υπερτερεί? Αόριστα δεν μιλάς. Σε τι υπερτερεί ο ΠΑΟΚ? Πρώτον. Είναι αυτός ο οποίος δεν καίγεται. Για το παιχνίδι. Ρε, για την μπάλα πες μας. Για μπάλα μην. Μη μας ρε. Είναι αυτός ο οποίος έχει το ψυχολογικό με τη μεριά του. Πράσι το ψυχολογικό. Πάρα πολύ ψυχιατρός σημαντικό. Είσαι, ρε. Πάρα πολύ σημαντικό. Παρακάτω, λέγε. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Ναι. Τρίτον. Λοιπόν, υπερτερεί αμυντικά. Υπερτερεί αμυντικά σε τι? Είναι καλύτερος από την ΑΕΚ αμυντικά. Σε τι, ατομικά? Και σε ατομικό επίπεδο, ναι. Και σαν ομάδα. Σαν ομάδα. Ναι. Δηλαδή η ΑΕΚ του Χιμένεθ, ο οποίος για να τη βάλεις γκολ πρέπει να κάνεις έτσι τον νόμο. Δύο έβαλε ο Ηρακλής. Τι έβαλε? Δύο έβαλε ο Ηρακλής. Ατομικά λάθη. Εντάξει. Και αυτά παίζουν. Του τερματοφύλακα. Και αυτά παίζουν. Ναι, παίζουν ρόλο. Αμυντικά η ΑΕΚ. Γιατί είναι, να μην κάνει και αμυντικά η ΑΕΚ. Είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος από τη στιγμή που ανέλαβε ο Χιμένεθ. Υπάρχει. Δεύτερη καλύτερη ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός και τρίτη είναι ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Σε λοιπόν, πληροφορώ. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Η ΑΕΚ με Χιμένεθ έχει, ναι, ένα στατιστικό το οποίο λέει. Α, στατιστικά. Τι στατιστικό έχει? Α, τα ή να πω. Πες, άντε, λέει. Δεν έχει χάσει. Τι δεν έχει χάσει? Δεν έχει χάσει. Αυτό είναι καλό ή κακό στατιστικό? Το καλό ή κακό θα το κρίνει ο κόσμος. Εσύ κρίνε τώρα. Και τι είμαι εγώ, δεκάρι ποιον έχει ο ΠΑΟΚ? Δεκάρι ποιον έχει ο ΠΑΟΚ? Δεκάρι, ποιο παίζει τον ΠΑΟΚ? Μπορεί να παίξει ο Ουάρντα. Ο Ουάρντα. Είναι καλύτερο από τον Μάνταλο. Τρίχε είναι. Ο Μάνταλο δεν είναι ο παίχταρο. Θα κρυθεί. Σε... αλλά θέλει δυο Ουάρντα στην καρδιά του. Εν καιρό. Σε βάθο χρόνο. Τι εν καιρό, δεν το βλέπει. Δεν μπορεί να. Άφια παιδό. Το καλημέρα θα πει τώρα ο Ουάρντα. Ναι, ο Ουάρντα τι... ξέρω ότι ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Με την ποδοσφαιρική του αγαπητή. Πατήτο Ροντρίγκε αρέσει. Με την. Με την ποδοσφαιρική Βάρκα αρέσει. Με την ποδοσφαιρική τσοκλανιά που βγάζει. Σε ρωτάω, άστε τα τσοκλανιά. Πατήτο Ροντρίγκε. Θα μιλήσουμε ή όχι? Σε ρωτάω. Μίλα μόνο. Βάρκα. Καλύτερο είναι ο Ενρίκε. Σε πού υπερτερεί ο ΠΑΟΚ? Σε πού υπερτερεί ο ΠΑΟΚ, ρε? Σε πού? Σε πού? Άκου. Σε λαϊκά. Σε πού? Σε πού υπερτερεί ο ΠΑΟΚ? Πού υπερτερεί? Σε πού? Σε ποιο τομέα? Σε ποιο τομέα? Σε όλα. Σε όλα. Σε όλα. Πόσα σέντερ φορ έχει ο ΠΑΟΚ? Τρία το εξής ένα. Τρία το εξής ένα. Έχει ένα σέντερ φορ. Τρία το εξής ένα. Σε κάλυψα. Όχι. Έχει ένα. Ρε η ΑΕΚ. Ναι. Για να καταλάβεις. Πόσα σέντερ φορ έχει η ΑΕΚ? Η ΑΕΚ άκουσα. Ξεκίνησε. Έναν. Αραούχο. Ξεκίνησε. Άλλον. Ναι. Θα κάνεις κουβέντα, θα κάνεις, ναι, μόνος σου, μονόλογο. Με στόπερ. Και λέγαν όλοι τι αμινάρα έχει ΑΕΚ, Λέσκοτ και Τζιγκρίνσκι. Ναι. Και δεν τρώει γκολ. Mm. Δεν παίζει κανένας από τους δύο, ένας έφυγε. Ο άλλος είναι τραυματίας. Σ' ακούω. Δεν έχει στόπερ. Ναι.
Δεν έχει στόπερ η ΑΕΚ. Δεν έχει στόπερ η ΑΕΚ. Όχι, δεν έκανα τα στόπερ της ΑΕΚ. Ο Βράνιες, ναι, δεξί στόπερ, είναι χειρότερος από τον Μαλεζά, τον Βαρέλα ή τον Κρέσπο. Ο Κρέσπο Μαλεζά είναι χειρότερος. Ναι. Είναι χειρότερος από τον Μαλεζά. Ναι. Ο Βράνιες, ναι, τον έχει στα πρώτα 15 μέτρα τον Βράνιες. Άμα κλέψει τον Τοφόλη. Αμυντικά θα τον κρίνω. Ναι, αμυντικά τον κρίνω το center back. Τι αν τον κρίνω, επιθετικά τον κρίνω το center back. Γιατί στα 15 μέτρα γιατί μου το λες. Στα 15 μέτρα γιατί στο λέω. Γιατί ο άνθρωπος χαμηλά δεν παίζεται, ρε. Κορόιδο. Καλά, okay. Κορόιδο. Αυτή τη δουλειά χαμηλά στον πάγκο την κάνει ο Κάνιας. Ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο. Κάνιας είναι αχάβο. Μπερδεύεσαι. Φίλε, κάναμε λάθος όνομα. Ο Κάνιας παίζει με την ΑΕΚ. Ο Κρέσπο. Μισό λεπτό. Έχει ναι, στόπερο πάγκο που ναι, παίζει την μπάλα κάτω. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν έχουμε απέτηση και οι δύο στόπερ ή και οι τρεις. Ποιο παίζει εξάρι στον πάγκο, ρε. Την Κυριακή. Θα παίξει ο Κάνιας. Άμα παίξει ο Κάνιας. Πόσους μήνες έχει να παίξει ο Κάνιας, έχει ένα μήνα. Ένα σε τι φόρμα θα είναι. Μπορεί να παίξει. Ο άλλος έχει το σημόζι με τη μουστάκα. Μπορεί να παίξει. Σκύλος. Απίστευτος. Πάμε παρακάτω. Μαζί με Γιώχανσον. Μαζί με Γιώχανσον. Ο Γιώχανσον που είναι οχτάρι. Ναι. Δεν είναι καλύτερος από το Σάκοφ του ΠΑΟΚ. Είναι. Λοιπόν. Εκεί υπερτερεί. Εκεί υπερτερεί. Τι να πω, δεν υπερτερεί. Ο Άρτα μειονεκτή απέναντι του Μάνταλου. Ρε φίλε, η ΑΕΚ. Και ο Βράνιες είναι πιο γρήγορος από το Σάκοφ του ΠΑΟΚ. Και έχει συγκεκριμένα όπλα. Ο Μπάρκας είναι καλύτερος από τον Πλίκο. Άκουνα... Και η ΑΕΚ είναι μειονεκτή από τον Πάο. Η ΑΕΚ έχει τα εξής όπλα. Σιμόες, Γιώχανσον και Αραούχο. Έχω άλλο λαϊκισμό εδώ απάνω. Δεν αντέχω άλλο λαϊκισμό. Δεν είχες καμία τοποθέτηση. Άμα να βάλουμε τη σπάτουλα με τον Πάο ότι είναι καλύτερος από την ΑΕΚ, κλείστο το μαγαζί. Ρε. Τι προγνωστικό δίνεις για το παιχνίδι? Διπλό δίνω, ρε. Εγώ δίνω over. Τι δίνεις? Over. Αλλά όχι να μου λες ότι η ΑΕΚ μειονεκτή έναντι του Πάο αμυντικά. Θα πέσει το Μετρόπολη, θα μείνει ευγενούλα ορφανή. Μειονεκτή. Σήμερα που μιλάμε, μειονεκτή. Διπλό δίνεις μια ομάδα που δεν έχει κάσει. Εσύ δηλαδή περιμένεις την ανάσταση των νεκρών. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ο Παπαπέτρου. Ποιον θα παίξει? ΑΕΚ θα παίξει ο Παπαπέτρου. Γιατί είσαι τότε ο γραμμένος πήρε με την έπορε κόκκινη. Τα σπάσανε τα συνεταιρακιά. Ναι. Άρα θα την πάρει αυτός που είναι πιο δυνατός. Εσύ δεν είναι. Από το θα την πάρει αυτός που είναι πιο δυνατός. Ναι. Μέχρι το ποιος θέλουμε να κερδίσει τώρα. Αφά. Και τον Ολυμπιακό ακόμα ναι, το συμφέρει να κερδίσει η ΑΕΚ. Δηλαδή θα πάω... Για λίγους αυτό. Εντάξει. Θα πάω εγώ τώρα η ΑΕΚ. Ναι. Και θα κερδίσω τον ΠΑΟΚ με διαιτησία, λέμε έτσι. Ναι. Και θα βγάλει ο Κανελάκης το γραμμένο. Κύριε Κανελάκη, αρχίσει να κλαίει. Ήταν απαράδεκτο. Ωραία. Και τι να κάνω. Τι να κάνω. Τι να κάνω. Είναι μήνυμα, ρε. Εγώ τα λέω πριν. Δεν τα λέω μετά. Είναι μήνυμα αυτό. Τα λέω πριν. Μήνυμα. Του λέω εσένα που το δίνεις διπλό. Ότι διαιτητής... Εγώ το δίνω διπλό γιατί πιστεύω ότι η ΑΕΚ από την κολοκάουρα της θα παίξει ανοιχτά και ο Ίβιτς είναι έξυπνος να παίξει την κόντρα. Αυτό λέω. Okay. Και εγώ λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος σε παίκτες από την ΑΕΚ. Τι να ξεφτυλιστούμε. Και πώς γίνεται ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερος ρε, και η ΑΕΚ παλεύει ρε, να παίξει μετά. Σημασία ρε. Και ο ΠΑΟΚ είναι τέταρτος και είναι ο Πανιώνιος πάνω. Και είναι ο Πανιώνιος καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Και ο Πανιώνιος είναι καλύτερος από τον ΠΑΟΚ είναι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Σερσερι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αποκτήστε το νέο πεντάθυρο Fiat Tipo στην καλύτερη τιμή της κατηγορίας του. Από 12.990 ευρώ. Με 5 χρόνια εγγύηση, 5 χρόνια οδική βοήθεια και με 99 ευρώ το μήνα. Νέο πεντάθυρο Fiat Tipo. Δίνοντας λιγότερα, αποκτάτε περισσότερα. Νέος επίσημος διανομέας Fiat Cummins ΑΕ. Δημοσθένους 33, έναντι Λαχανγοράς. 2-3-10-7-53.000. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ έως 31 Μαρτίου. Αγοράστε τώρα, πολύ φθηνότερα, ό,τι θα φορέσετε σε ένα μήνα. Mega Outlet. Έξυπνες αγορές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη. Πάντα. Μέχρι εχθές, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα έπιπλα και κρεβατοκάμαρες ήταν αλλού. Τώρα είναι στη Ραβένα, στη Θεσσαλονίκη. Στο ολοκαίνουργιο κατάστημα που μόλις άνοιξε δίπλα από το Mediterranean Cosmos στην Πηλαία. Και βέβαια, η μεγαλύτερη ποικιλία και οι καλύτερες τιμές σε ετοιμοπαράδοτα πλακάκια και είδη γυμνής ήταν και θα είναι πάντα στη Ραβένα. Ραβένα. Και στο design νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για εσένα. Στην Πορσελάνα διαμορφώνουμε το χώρο στην τιμή που πραγματικά σας εκφράζει. Γι' αυτό, 1η με 11 Μαρτίου, σας προσφέρουμε μείον 30% και δώρο τον ΦΠΑ σε όλα τα πλακάκια, είδη μπάνιου, κουζίνας και τα έπιπλα σπιτιού. Μόνο για λίγες μέρες στα καταστήματα Πορσελάνα. Πορσελάνα. Feeling home.
Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Skip σκόνη, 32 μεζούρες, μαλακτικά καζολίν, 750 ml, σερβιέτες και σερβιετάκια λιμπρές, 1+1 δώρο. Προϊόντα στοματικής υγιεινής Oral-B, 40% φθηνότερα. Σάνι, μόνες συσκευασίες, ανοιχτές πάνες και Lady, 40% φθηνότερα. Προϊόντα Dettol, 35% φθηνότερα. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι τέλος Μαρτίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στο Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ξάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Έως και το Σάββατο 11 Μαρτίου, κοτόπουλο ελληνικό το κιλό μόνο 2,19. Κιμάς μοσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,89. Κόβεται παρουσία του πελάτη. Λουκάνικο χωριάτικο το κιλό μόνο 3,89. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Άντε για παιδιά, τα λέμε. Κάτσε ρε Μάρια, με το δικό μου αυτοκίνητο δεν ήρθες. Με το δικό σου ήρθα, με το δικό μου φεύγω. Έρχεσαι με το φίλου, φεύγεις με το δικό σου. Το Princess Casino κληρώνει από ένα Volkswagen Polo αξίας 12.000 ευρώ κάθε μήνα για 4 μήνες και σε περιμένει να το διεκδικήσεις. Επόμενη κλήρωση στις 2 Απριλίου. Princess Casino. Ζήσε το μεγαλείο. Γιατρέ μου, πονάνε τα σαγόνια μου! Ηρεμήστε και πείτε μου ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που κάνατε πριν αρχίσει ο πόνος. Παρήγγειλα από το Μάσιμα τις νέες προσφορές με δώρο Coca-Cola και από χθες δεν σταμάτησα να μασάω! Αχα, λογικό! Αφού με τέτοιες γεύσεις το Μάσιμα δεν σταματάει ποτέ! Κατάλαβα, και εσείς μασίστας, ε! Δοκίμασε και εσύ τα νέα μπέργκερς, τον γύρο κρέπα και τις νέες λαχταριστές φωλιές με δώρο Coca-Cola από το Μάσιμα, Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 665590. Στον επόμενο τόνο, κάλεσε και κέρδισε. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας. Τα 390, 955 και ονό. Το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να έχετε οριστική διαγραφή για το αυτοκίνητό σας. Το μέτρο της απόσυρσης μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη με το 18133 που επικοινωνείτε μαζί τους, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή για οριστική διαγραφή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή καλέστε 18133, αφή Κωνσταντινίδη και λύνετε το πρόβλημα της οριστικής διαγραφής του αυτοκίνητου σας. Λοιπόν, το διαγράφει, ναι, πάει, για οριστική διαγραφή. Και ξέρεις ότι ο Τσίπρας, άμα έχεις αναμάξει τον καράζ και βγάλεις τις πινακίδες, στο χρεώνει να ξέρεις. Σε χαρίζει κάστανα, είναι ωραίος. Α1 κενό, τη λέξη μαραθώνιος.
Ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το running team του Αθλητικού Μετρόπολης. Δύο μόλις φίλοι τηλεφώνησαν. Δεν πουλάει φαίνεται το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ούτε το Ηρακλής Παναθηναϊκός. Πάμε. Ναι. Ναι. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσύ. Τον τεράστιο θέλω. Πάρ' τον. Έλα, εσένα θέλει. Έλα φίλε, εγώ είμαι. Έλα ρε τεράστιο ρε. Εσύ μόνο έχεις κακαλά ρε. Βγαίνει να μας τρελάνουνε ρε. Η μεγάλη ανατροπή της Μπαρτσελώνα. Μόνο εσύ είπες. Και ήσουν λάθος βέβαια. Ο μαϊμού μπέναλτι. Ουρακοτάγκο έπρεπε να πεις. Ουρακοτάγκο. Μόνο εσύ τα λες. Στεναχωρέθηκες. Τώρα τι βγαίνουν και μας τρελάνουν η μεγάλη ανατροπή της Μπαρτσελώνα και το ένα και το άλλο. Ρεάλ είσαι. Εγώ. Ναι. Μπαρτσελώνα με αλαντρέπομαι με αυτά που γίνονται. Δηλαδή κάτσε. Έχει τσίπα, δεν είναι Ολυμπιακός. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Να λέμε την αλήθεια. Μάλιστα. Έγινε τεράστια. Στον επόμενο. Κόκκινε, μη στεναχωριέσαι. Τι θα στεναχωρηθώ, ρε φίλε. Επειδή σε εκτιμάει, καλά κάνει. Μη με ρίξει καμιά ματιά και πεθάνω να πούμε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, αυτό που λέ. Έλα, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, φίλε, εσύ. Μια χαρά. Είμαστε εδώ, σε ακούμε. Εδώ το είμαι εγώ απέναντι από το φούρνο και τα ακούμε. Στο φούρνο είσαι. Ναι. Μ' ακούς. Σ' ακούω, σ' ακούω. Το φούρναρι δεν ακούω. Έλα. Το φούρναρι δεν ακούω. Ναι. Για μιλά. Δεν μιλάει. Ναι. Πες τον για την Παρσελόνα τον κόκκινο. Είναι όλα στημένα. Εσύ γιατί δεν το λες. Είναι στημένο. Τέλειος. Αυτό. Άντε καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ο τυρλαντά τυρλαντά. Έλα φίλε. Ναι. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Στοιχηματικά το διπλό πληρώνει πολύ λίγο για να το λέτε πάντως. Πόσο? Κοντά στο 3 είναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει να πάρει διπλό στην Αθήνα στο ΆΚΑ από εποχής Μίετσελ. Έπαιζε ο Μίετσελ Σέντερφορ και μου λέτε να παίξω ένα διπλό κοντά στο 3. Από το 2009 παίζουμε μια φορά που κέρδισε η ΆΕΚ τον ΠΑΟΚ. Εγώ σου μιλάω για ο ΆΚΑ, μη μου το πας αλλού το θέμα. Παντού και εδώ και κάτω. Τα τελευταία δύο χρόνια εντός στην Τούμπα δεν νικάω. Από το 9 πες μου, πότε κέρδισε η ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Από το 9. Ναι. Πέρσι δεν έλειξε ένα 0 το μάτς μας. Άλλη φορά. Σου είπα μια φορά, δεν μου είπες μια φορά. Η προϊστορία δεν είναι υπέρ σου. Τώρα μου τα γυρνάς στο ποστέντρο κόκκινο, εντάξει, αλλά σε συμπαθώ, αλλά μη μου το πας και το θέμα. Δεν θέλω, εγώ ο Ραπτόπουλος θέλω λέει, να με αντιπαθείς. Ο Ραπτόπουλος εγώ είναι θέλω να πολύ καλά. Ναι. Απλά το διπλό. Στοιχηματικά εγώ. Ποιο σου είπε διπλό, εγώ ή ο Ραπτόπουλος? Ο Ραπτόπουλος, ναι, αυτό εγώ θέλω σου λέω over ότι είναι. Εγώ φίλε, κοίταξε. Άκουσε φίλε, άκουσε φίλε. Άλλο τι προβλέπουμε σε ένα μάτς που μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Ναι. Και άλλο να εκτιμάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι, ξέρω εγώ, η Μπαρσελόνα και η ΑΕΚ είναι το Κόρντομπα, α πούμε. Αυτά που θέλουν να περάσουν εδώ πέρα. Και άμα φάμε καμιά τριάρα κάτω στην ΑΕΚ, θα λέμε φταίω ο διαιτητή και ο Τίγρης. Και τέρμα οι φιλίες και τα λέγαμε εμεί. Το μάτς πιστεύω θα βγει ισοπαλία. Εντάξει, πολύ πιθανό. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά τώρα να πω εγώ ότι ο Κάνιας είναι καλύτερος από το Σιμόες. Ότι ο Βράνιας είναι τραγικό, ξέρω, τραγικό. Ναι, άσε τώρα. Ρε φίλε, πες μου και πάλι. Πέρα από Γιώχανσον, Αραούχο, ναι. Βράνιες. Ο Βράνιες δεν είναι καλός παίχτης, σιγά τον παίχτη, ένας απλός παιχτάκος είναι. Πες μου, πού αλλού έχεις παίκτες καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Πού αλλού, λοιπόν, στα άκρα. Στα άκρα έχει Μιστακίδη, θα το πω εγώ ρε. Μιστακίδη και. Να το πω εγώ ρε, γιατί το μπερδεύεις. Μιστακίδη, Ενρίκε, Τζάλμα Κάμπος. Και αυτός έχει Χριστοδουλόπουλο, τραγικός. Έχει Βάργα και. Βάργα Πάγκο ούτε παίζει. Βάργα ρε, και ο άλλος ο Πατήτο Ροντρίγκες. Αυτός έχει χαθεί κι αυτός. Εντάξει. Κατάτησε να παίζω με Χριστοδουλόπουλο. Οπότε αλλά δεν πάλι... σε πείθει η ίδια σου η ομάδα. Σωστά. Ναι. Η ίδια μου ομάδα τι είπες. Η ίδια σου η ομάδα δεν σε πείθει εσένα. Δεν με πείθει, γι' αυτό λέω χ. Πρώτο σημείο είναι το χ. Απλά στοιχηματικά το διπλό στο 3 κοντά δεν τζάμπα λεφτά. Άμα το δίνει κοντά στο 3. Φίλε. Για να λέμε τώρα τα πράγματα με το όνομά τους. Ο ΠΑΟΚ για 30 λεπτά στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό σερνότανε. Ναι, ναι. Άσε τώρα τι λένε εδώ πέρα, επειδή έγινε 2-0. Ναι, λαϊκισμός, ξέρεις τώρα. Ας το λαϊκισμό τώρα. Λαϊκισμός. Κάνουμε τον ΠΑΟΚ Μπαρσελόνα και την ΑΕΚ Μαδούλα. Πάμε παρακάτω. Άιντε βρε τώρα, σαν χλαμάρες τώρα. Πέστα, πιγέ, πέστα. Άιντε τώρα. Ποιο είναι ο Βάνιες. Γιατί ο Βαρέλα ποιο είναι, ρε. Πασα λάθος, χαμηλά το.
Τον περνάς και εσύ τον Βαρέλα χαμηλά, καραγκιόζη. Ο Μαλεζάς τι είναι, ένα στόπερ με άριστα το 10 στο 7. Ο Γλύκος τα τρώει όλα. Είναι πάντα στο 7. Ποια είναι η ΑΕΚ, λέει. Εσύ ποιος είσαι. Οκ, okay, εντάξει. Ακούστηκες. Καραγκιόζη. Ακούστηκες. Πάμε παρακαλώ. Λαϊκιστή. Ποιος είναι λαϊκιστής, όποιος λέει την αλήθεια. Είπαμε να πούμε εδώ γειτονιά είναι. Πάμε να τη ξεφτυλίσουμε. Να ακούγεσαι. Να δει ο Χριστοδουλόπουλος είναι χειρότερος από τον Τζάλμα Κάμπος. Ακούγεσαι. Πόσα γκολ κάνει ο Χριστοδουλόπουλος, κανένα. Καλύτερο... Ο Τζάλμα Κάμπος πόσα κάνει και αυτός κανένα. Δεν μου λες, ο Χριστοδουλόπουλος τι θα κάνει στο παιχνίδι, τι πιστεύεις. Ό,τι θα κάνει και ο Τζάλμα Κάμπος. Εγώ λέω ότι θα κάνει το παιχνίδι της χρονιάς ο Χριστοδουλόπουλος. Άσε με ρε κόκκινε τώρα. Παρακαλώ. Τη γενική εικόνα μιλάμε τώρα. Και δεν έχεις μάνταλο, έχεις ουάρντα. Όχι Θεούλη σου. Έλα. Α, προσκύνα το Θεούλη σου. Έλα. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα μαγκές. Καλώς τον. Από Λίμνο Γιώργος, τι κάνετε. Καλώς τον. Καλά Γιώργο. Καλά είστε όλοι καλά. Μια χαρά όλοι. Μια χαρά. Εδώ πέρα μας έχει μουχλιάσει τη βροχή λίγο τώρα πάνω. Καλύτερα να βρέχει και εδώ, και φίλε, αέρα, παρά να έρθουν 80 βαθμοί Κελσίου και να βρωμοκοπάνει μας χάλες. Μια χαρά είναι η βροχή. Μια χαρά είναι η βροχή, μια χαρά είναι και το κρύο. Όχι να βρωμάνε τα πόδια σου και οι μασκάλες και να τρέχουν και να μπει μέσα στο λεωφορείο και να σου έρθει η λιποθυμία. Άσε τώρα πάμε παρακάτω. Κάτσε να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά να πούμε. ΑΕΚ ΠΑΟΚ έχουμε, περίμενε. Ναι, λοιπόν, λίγο θα πλακωθούμε μεταξύ μας γιατί σ' αρέσει η κριτική. Θα τα πούμε λίγο σήμερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι πέρα από τα αγωνιστικά η ΑΕΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν την ασυνομπάρουμε, δεν την λέμε κούλα σε καμία περίπτωση, έτσι. Αυτή τη στιγμή όμως αγωνιστικά είμαστε καλύτεροι, Κώστα. Και επειδή σε ακούω χρόνια και σε καθόλου ομάδα, καλύτεροι δεν είστε. Άκου λίγο, ο προπονητής της ΑΕΚ καθόλου καλύτεροι δεν είστε. Σε ποιο φόρμα είναι η ΑΕΚ, σε πληροφορώ. Και αυτό το 2-0 του Ολυμπιακού βγάλτε το λίγο στην άκρη. Σε ποιο φόρμα είναι η ΑΕΚ. Άντε μπράβο. Δεφορμέ μας αυτή την περίοδο. Φέτος όμως Κώστα έχουμε καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Θυμήσου λίγο τα λόγια που έλεγες για Μάνταλο. Και επειδή σε ακούω και σε βλέπω και στην παρέα. Ο Μάνταλος είναι ένας καλός παίκτης. Άκουρε φίλε το Μάνταλο. Ο Μάνταλος είναι ένας καλός παίκτης. Και δεν ξέρει τι θέση παίζει. Και τώρα μου το λες είναι καλύτερος από τον Ουάρντα. 1-0. Δεν είναι. Όχι δεν είναι 1-0. Τι 1-0. Γιατί αν ο Ουάρντα. Εσύ τι έλεγες λέμε. Άσε τι έλεγες ότι είναι φλόρος και δεν μπορεί και δεν ξέρει τι θέση παίζει. Από τον Ουάρντα είναι καλύτερος. Τελείως. Και από τον Μπίσελμαν είναι καλύτερος. Είναι ή δεν είναι. Για μένα. Για σένα ναι. Έχει δηλαδή, άμα έπαιρνε το Μάνταλο και είχε τον Ουάρντα ή ΑΕΚ, τι θα έλεγε. Ο Ουάρντα είναι καλύτερο από τον Μάνταλο. Μπορεί να είναι καλύτερο. Τι δάκεις, θα είχε η ΑΕΚ αυτό τον πίσε βαρμένο κόλο σαν του κόκκινου δύο φορές πιο πολύ και θα έλεγε ότι είναι καλύτερο. Εντάξει, θα πούμε λίγο τα αγωνιστικά. Πε ό,τι βλακία θε, κόλο δεν έχω φίλε. Αν εσύ να μην είναι άκολο αυτό. Μόνο κοιλιά έχει και μάγουλο κόκκινο. Εντάξει, το μάγουλο του κόκκινο. Κάτω τα χέρια από τον κόκκινο γιατί χωρί κόκκινο δεν κάνει τίποτα. Φύγερα, φυσικά και δεν κάνω. Αμπράβο. Γιατί αγαπάμε το δίδυμο, δεν αγαπάμε έναν. Φυσικά αγαπά το δίδυμο. Αμπράβο. Λοιπόν, Κώστα, θέλω σε παρακαλώ, καλά κάνει και κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα εδώ και καιρό στι αθηναϊκέ ομάδε και στου Αθηναίου. Έτσι λέει. Καλά κάνει, γιατί εγώ έχω και κολλητού Αθηναίου και μου αρέσει αυτή η καζούρα να ακούγεται από όλη την Ελλάδα. Και τι θέλω να κάνω, να κάτσω έξω από το πάρκο του Αθηνά που μιλάει σημαία του ΠΑΟΚ και να φωνάζω ΠΑΟΚ. Να μην το κάνει αυτό. Φίλε. Να μην το κάνει αυτό. Τι είμαι παδό, είμαι εγώ. Καλά κάνω. Ναι, καλά κάνει, αλλά. Όπως εμάς μας σκίζεις και σε γουστάρουμε για τον Βαρέλα, για τον Κάνιαλ, για τον ένα, για τον Παλέμαχο, τον Μπερμπάτοφ και τα λοιπά. Τι θες να κάνω. Θα τα λες και για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ προχθές έβαλε 10 λεπτά τον Πορτογάλο και στο πρώτο σπριντ έπαθε θλάση. Εμάς θα μας είχε σκίσει. Τον δεν Αλμέιδα. Είμαι κουβέντα. Ναι. Για τον Αλμέιδα ρε φίλε. Για το καλοκαίρι όταν ήρθε ο Αλμέιδα. Ναι. Έλεγα ότι ο Αλμέιδα είναι χοντρός. Έκανε 3 γκολ με τον πεθαμένο τον Ηρακλή. Νόμιζε ο κόκκινο ότι ο Αλμέιδα είναι καλό. Έβαλε γκολ στον Ηρακλή. Ναι, με ποιον έκανε γκολ, τι είπε. Έβαλε 4 τον Ηρακλή τον πεθαμένο ο Αλμέιδα. Άκου το. Άκου το. Μισό λεπτό, Γιώργο. Επειδή είναι φελός και είναι επικίνδυνος. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0, Ηρακλής ΑΕΚ 2-2. Λοιπόν, έχει πού τα είδε τα γκολ του Αλμέιδα. Τα γκολ του Αλμέιδα κόκκινε. Κάτσε λίγο ρε, μη μιλάς. Τα γκολ του Αλμέιδα στο φιλικό ρε, ταγάρι το 4-0 που ήρθαμε εδώ πέρα και με είπες είδες ο Αλμέιδα. Και σου λέει και ένα σβέρκο πιο μεγάλο από το δικό σου Αλμέιδα. Ακούγες. Δεν μπορεί να παρκάρει κατέτ χωρίς καθρέφτη ο Αλμέιδα. Γεια σου Γιώργο. Άντε. Καλά, το είδες εσύ τα 4-0. Καλά, καλά. Καλάθια. Πάμε παρακάτω. Επειδή εσύ κοπάναγε στα ουίσκι και δεν είδε στα φιλικά το γύρισε. Στα φιλικά το είδα, ναι. Μόνο τα εχθρικά μας ενδιαφέρουν. Να, δεν σε νοιάζει τα φιλικά. Μην τα βλέπετε. Ναι. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Ναι, κύριε μου, εσείς είστε. Εγώ είμαι, κύριε. Ναι, κύριε μου. Λοιπόν, επειδή ο Σαββίδης
είχε πει την προηγούμενη Κυριακή ότι περίμενε κάτι από τους άλλους συμμάχους, έτσι είναι, ότι γι' αυτός θα κατέβηκε και έπρεπε να μην κατεβεί και η ΑΕΚ στο τελικό κυβέρνο. Έτσι είναι. Εφόσον ήταν συμμαχία. Ωραία. Έχει διαβάσει κόκκινε το νόμο που λέει για το τελικό κυπέλλου. Παρακάτω. Άμα δεν κατέβει η ομάδα στο τελικό κυπέλλου, είναι μείον 10 βαθμοί και δεν πάει UEFA. Θα το έκανε αυτό ο κύριος Σαββίδης. Λίγο δύσκολα πιστεύω. Ο Σαββίδης έκανε το μείον 3, το έκανε. Αποκλείεται. Ρε αδερφέ, τώρα μιλάμε για μείον 10 τώρα και για τον επόμενο. Δεν το ξέρω, με πιάνει αδιάβαστο με αυτό που λες. Ωραία. Επειδή εγώ το διάβασα, σε ενημερώνω ότι είναι μείον 10 και δεν μπαίνει UEFA η ομάδα. Δεν μπορώ να πάρω θέση για ένα θέμα το οποίο το αγνώ. Απλώς στο Google πατάς και μπαίνεις. Okay. Και να σου πω και το άλλο. Ο Μελισανίδης, από ό,τι θυμάμαι, στο Μακεδονία Παλάς ήρθε εδώ πέρα στον Σαββίδη. Ήρθε, αλλά ούτε το δωμάτιο ήρθε. Δεν πλήρωσε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα. Μάλιστα, ναι. Ορίστε. Άντε, ρε κόκκινε. Ναι, καλησπέρα. Άντε. Εμένα λες όταν ο Ρόζο να πηγαίνει. Άμα το λες, ορίστε. Γιατί σηκώνω. Σαν να το λες, κοιμήσου. Σηκώνω εγώ κανένα κουμπί. Ναι, καλησπέρα. Το κουμπί αυτό δεν πάει να σηκώνεις. Ναι. Ναι, μα ακούτε. Σ' ακούμε. Λοιπόν, πέστε τον κύριο Αεξή που πήγε, πήρε πιο μπροστά. Να μην αυτά τα πιο μακριά. Ναι, ότι η ΑΕΚ ακόμα έπαιζε με τον Ατρόμητο. Δεν είχε περάσει ακόμα στο τελικό. Mm. Αν δεν κατέβαινε στο μάτσο με τον Ατρόμητο, όπως δεν κατέβηκε ο Πάουκ, δεν θα ήταν στο τελικό. Σωστά μιλάς. Δεν είχε περάσει ακόμη σωστά στο τελικό. Σωστά μιλάς. Ο Μελισανίδης γλυκάθηκε, σε λέει, εντάξει, τώρα αφού έφυγε ο Πάουκ, έχω πιο πολλές ελπίδες να πάω να χτυπήσω τον τελικό εγώ. Εφόσον ισχύει αυτό που λες, σωστά μιλάς. Βρε, δεν ήταν αυτό, ρε, δεν ήταν αυτό, ρε, το πρόβλημα, ρε. Μη φυσάς, ρε, φίλε, τη μύτη σου εκεί πέρα. Φουρ και φουρ. Αναπνέει, ρε, ή έχει τον άνεμο. Τι άνεμο αναπνέει. Τι καρουθούλια του ρινόκερου έχει και τι παίρνει 4 τόνους αέρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτό είναι αντιαισθητικό, ρε, και αυτό που ακούει ραδιόφωνο. Εδώ αντιαισθητικό σε εσύ και δεν ναι, είμαι αντιαισθητικό, αλλά δεν με βλέπει. Και συνοχλεί ο ακροατής, ναι. Φουρ και φουρ. Έλα, φίλε. Φουρ, ναι. Έλα. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Ναι, φίλε, είμαι εγώ. Άκουσα το λάμπλα το ωραίο. Έλα, πάμε. Έλα, Τερζίδης από το Λεμοέδαρα, από το Μπλε. Σε κατάλαβα εγώ τι είσαι ο Τερζίδης. Το ίδιο επίθετο έχετε, ξαδέρφια είστε. Ναι, ναι. Σόι. 1-2 την Κυριακή σκοράκι με την κούλα. Φίλε, κόψε το κούλα και θα σου πω ένα πράγμα. Είσαι στο μυαλό μου ή 1-2 ή 2-2. 1-2, Γρηγόρη. Αλλά θέλω να ή 1-2 ή 2-2. Άκουσα. Μια σφαγή ο Πάουγ. 1-2, Ραπτόπουλε. Κόκκινε, θέλω να με λύσει μια απορία, ρε φίλε. Αν το γνωρίζω. Κοιτούσα μια εκπομπή στο Sky. Ναι. Δικογραφίες λέγεται. Και είχε το πνευματικό του Πάσαρη και λεγόταν Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Έχει καμιά συγγένεια με το διπλανό. Όχι. Σίγουρα. Εκεί που έλεγε ο Πάσαρης ότι θέλει. Αμβρόσιος Ραπτόπουλος είναι ο. Λέει ότι θέλει να γίνει μοναχός με το που θα αποφυλακιστεί. Ναι, να παρακλέψει τους μοναχούς μετά. Αυτό. Βλέπω ο Ραπτόπουλος, λέω μπας και είναι τίποτα συγγενής με τον άλλον. Όχι. Και αυτός που έχει την Express Service, Ραπτόπουλος λέγεται. Αλλά. Δεν είναι συγγενής. Ένας με ρώτησε μια μέρα το Ραπτόπουλο της Express Service τι τον έχεις και λέω τον έχω γραμμένο. Τώρα δεν το λέω. Τον έχεις στο τύρα. Μια φορά έστειλε το ελικόπτερο εδώ να τον γλιτώσει από κάτι, κάτι μάω. Ο Αμβρόσιος Ραπτόπουλος είναι πολύ γνωστός ιερέας και κυνηγάει τη δημοσιότητα, να ξέρεις. Είναι κεντρικός. Είναι φιγουρατζής ο Αμβρόσιος Ραπτόπουλος. Ραπτόπουλο, καμιά βόλτα στα Ούτσενα, πότε θα έρθεις, ρε. Στα Ούτσενα? Ναι, ρε. Σε καμιά κηδεία. Πεθάνει κανένα φίλο εκεί. Εσύ τώρα μιλάς και. Μετά από αυτή τη συνομιλία. Επόμενη θα γραμμή. Πιάσει γρήπη. Θα κάνει να πιάσει τύχημα 1,5 χρόνο. Θα έχει λυπηπή από αύριο. Και το λες πότε θα έρθει στα Ούτσενα. Θα σου πει καλή κουβέντα, ρε. Ο Γερομπισμπίκης ο ανάποδος. Ναι! Μάλιστα. Τι χαρούμενος άνθρωπος που είσαι εδώ. Πες τα ρε Κώστα. Κώστα, να σου πω κάτι ειλικρινά. Εσύ στα χωριά. Τώρα που πηγαίνει καλά ο Πανιώνιος δεν σου κάνει επειδή. Ξέρω τον τόπο στον αγαπάς. Δεν σου κάνει κλικ να πας στο γήπεδο και να δεις και. Πηγαίνω στον Πανιόνιο, ναι. Ήμουν σίγουρος. Πηγαίνω, εννοείται ότι πηγαίνω. Παραδεί Κερκίδα. Έχω πολλούς φίλους. Παοξίζει να πάει και πάλι. Παραδεί Κερκίδα, ωραία. Δεν πηγαίνω στην Τρία. Α, δεν πας. Στην Τρία δεν πάω. Πάω απέναντι. Απέναντι πιο ωραία το γήπεδο. Εντάξει. Και βλέπεις πιο ωραία μάτια, το ευχαριστήσει πιο πολύ. Καταρχήν είχατε πριν ένα παλικάρι το οποίο είναι προπονητής στους Ultra Fighters. Ναι. Χαιρετίσματα στη Δώρα την Κουρτίδου να δώσετε. Στην Δώρα Κουρτίδου. Δεν την ξέρουμε. Ποια είναι, θα το μεταβιβάσει. Η Δώρα μια κοντούλα δεν είναι. Και αυτή ένα πολυβόλο είναι. Είναι πολυβόλο η Δώρα. Κάνουμε μαζί προπόνηση με τη Δώρα.
Κάνει ναι. Εσύ μαζί με τη Δώρα Παπαδόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Κοίταξε. Το Ραπτόπουλο. Αποκλείεται να έβγαινε στο ράδιο. Κωνσταντίνε, το Ραπτόπουλο τον έχουν εκεί για. Πήγαινε το απόγευμα, αλλά απλά επειδή είδε ότι κουράζεται από το πολύ ξύλο, πάει το πρωί. Θυμάσαι μια ταινία. Έχουν καταργήσει το σάκου του box και βάζουν το μια ταινία με, το, με τον Κωνσταντίνου, τον Γιώργο, ναι. Το Δεκόπανι. Που έκανε ο Μάρκος ο Λεζές τον καρατερίστα. Ναι, ο Λεζές καρατερίστα, ναι. Και βλέπει τον τύπο που είχε ο άλλος ο Δούκας. Mm. Που έκανε τα σάντουιτς και του λέει αυτό τον έχω για να μαζεύει τις ψηλές. Μια τέτοια κατάσταση. Όχι ρε. Λοιπόν, όσον αφορά το φίλο του Ναεξή που πήρε πριν και έλεγε από πότε έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ και τα λοιπά. Επειδή ήμουν και μέσα κιόλας. Το 12 2011, με το Σαλπικίδη. Ποιο Σαλπικίδη ρε. 0-2, Γεωργιάδη στο 15 και Αθανασιάδη κοντά στο 60-70. Όχι, μην με αφήσει, άσε να το πει αυτό στην τοχή. Έτσι, 0-2. Το 2011-2012. Με εκείνη την κολάρα εκείνο το κρέμασμα του Γεωργιάδη που είχε βάλει. Που είχε κρεμάσει τον τερματοφύλακα τη ΑΕΚ, λίγο πιο ξέρω τη μεγάλη περιοχή. Το θυμάσαι κόκκινο. Με λίγο κόσμο. Πολύ λίγο κόσμο. Πολύ είχε. Λίγο κόσμο, ναι. Πολύ λίγο κόσμο είχε. Αλλά από εκεί και πέρα να πούμε και κάτι άλλο, γιατί είπες για κάποια σφαγή από το πλέον, εκτός αν ξέρεις κάτι. Για την Κυριακή. Ναι, ναι. Κοίταξε, θα κάνει επίδειξη δύναμης ο Τίγρης. Να πω εγώ κάτι άλλο, που δεν το έχετε αναφέρει και έτσι, με παραξενεύει πολύ. Ναι. Γνωρίζουμε ποιος σφυράει. Του Ολυμπιακού. Παπαπέτρου λέγεται. Του Ολυμπιακού. Ο οποίος είναι γιος. Αυτό που έφαγε ξύλο στην Τούμπα. Και είχε τελειώσει το παιχνίδι στο 84. Βέβαια. Με εκείνο το χέρι του Τάκολα. Μου φαίνεται, όχι. Μου φαίνεται. Ότι όχι, τι όχι. Όχι, μισό λεπτό. Ο Παπαπέτρου πρέπει να έφαγε ξύλο στο 0-2. Αν δεν κάνω λάθος. Επειδή δεν τα θυμάσαι λοιπόν καλά. Στο 1-2 δεν έφαγε ξύλο. Με το χέρι του Τάκολα που ακύρωσε τον γκολ. Όχι, ρε, πρέπει να ήταν την άλλη χρονιά. Ήμουνα πάνω στο κάγκελο τη 4-2. Στο 0-2 πρέπει να ήταν. Κάτσε να δούμε. Παπαπέτρου ξύλο. Ήμουνα πάνω στο κάγκελο. Στην πρώτη παλιά που του κάνει ο εγκομίτη στην κάθετη και βγαίνει σέντρα και βάζει τον γκολ με το χέρι ο Τάκολα ο Ιταλός. Φεύγει ο Παπαπέτρος φέρα στον επόπτη. Ο τύπος έχει μείνει με το χέρι, καδρώνει πάνω αγκύλωση, έτσι. Και πάει ο Παπαπέτρος και τι τον ρωτάει. Τι είδες. Ναι. Και του λέει ο επόπτης πλάκα μας κάνεις. Του λέει θες να φύγουμε από εδώ σήμερα. Ναι. Ήμουνα δίπλα και το άκουσα. Και τελείωσε το μάτς το 84. Και επειδή δεν έγραψε το φύλλο αγώνος ότι διεκόπη, γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε ο Πάουξ εκείνο το μάτς. Ναι. Λοιπόν. Ήτανε στο μάτς. Αυτός λοιπόν ο διαιτητής είναι το μοναχοπέδι. Αυτού του διαιτητή. Του Ιωάννη Παπαπέτρου, του εξαιρετικού. Του Γιάννη, του Γιάννη ακριβώς. Άρα, κόκκινε, το διπλό που δίνουμε. Άρα 0-3 από ημίχρονο για να τελειώνουμε και με αυτούς. Και να μην είμαι και εκτός play-off. Να παίζουμε τον Πανιόνιο να το ευχαριστιέμαι. Καλό απόγευμα. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Ορίστε. Καλώς τον. Καλημέρα, παιδιά. Έλα, φίλε. Από Αμερική παίρνω τηλέφωνο. Από Μασαχουσέτη. Μπορεί, θέλω να αναφερθώ λίγο για την Παρσελόνα. Ναι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομαδάρα μου. Εγώ είμαι Μίλαν, τίποτα άλλο, μόνο Μίλαν. Μίλαν. Όταν έπαιρνε τα Champions League, η Μίλαν τα έπαιρνε με παιχνίδι και παλικαρίσια. Όχι με θέατρο και παλέτο που παίζει η Μπαρσελόνα, η μεγάλη Μπαρσελόνα σήμερα. Και όσο είχε το Ονισεφ που έγραφε στην πλούδα, πάλι τρέχουν στηρίγματα σε όλα τα μάτ. Και προχθές το πήρε λόγω στηρίγματος στο μάτ. Δεν το πήρε παλικαρίσια. Αυτή είναι η Μπαρσελόνα. Δεν συγκρίνεται ποτέ με τη μεγάλη Μίλα. Ποτέ. Δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που να είναι μεγαλύτερη από τη Μίλα. Κοίταξε, κοίταξε, κοίταξε. Η και αλήθεια. Το ποδόσφαιρο δεν γεννήθηκε πριν 10 χρόνια. Η αλήθεια για αυτούς οι οποίοι. Ακούγεσαι μια χαρά. Η αλήθεια για όσους θέλουν να τη βλέπουν είναι ότι εκείνη η Μίλαν των Ολλανδών, του Σαβίσεβιτς και του Μαλτίνη, ήταν ίσως. Ναι, πέρα από τη Μίλαν των Ολλανδών. Το 2007 με Τεσέντο, Πακά, Ιζάγη, Μαλτίνη. Όχι, 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 δεν συγκρίνεται. Σε παρακαλώ. Όχι, η Ιεροσιλία αυτό που λες. Η Ιεροσιλία. Σε παρακαλώ τώρα, εκείνη ήταν η Ιερά Τέρατα. Όχι, όχι, όχι. Η καλύτερη Μίλαν όλων των εποχών ήταν με Βαν Μπάστερ, Ράικαρντ, Γκούλιτ, Σαββίσεβιτς. Ναι, αυτό που μου λες καμία σχέση. Σε παρακαλώ.
Σε εποπίστε, έχω πει και άλλη φορά. Εγώ είμαι ο παδό με την είδα τότε που μιλάει στην αυτού του παίκτε. Το 89, 89, 90. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω για την Μπαρσελόνα. Είναι με μεγάλη ομάδα, αλλά παίρνει πολλά στηρίγματα, βασίλε. Δεν έπρεπε να περάσει στη Παρί. Δεν είπε κανείς όχι. Το συζητήσαμε αρκετά. Τέλος πάντων, ναι. Σήμερα το βράδυ παίζει ο Γιουβέντος Μίλαν. 10 παρά 4 είναι πρωτάθλημα. Αν θες να δεις θα είναι ματσάρα. Ευχαριστώ πολύ. Τι να δω, ματσάρα. Καλό απόγευμα. Ναι ρε, ματσάρα. Ρε. Εσύ με τον Μπάκα θα κερδίσεις. Ή με τους πιτσιρικάδες. Θα σε καταπιεί η Γιουβέντος στο Τωρίνο. Παρακαλώ. Ναι, άκου, τι ακούγομαι. Λέω, ναι, ρατζούρι και φτάσαμε να λέμε κανένα λόγιο. Έλα φίλε, μου γκρίζει ο κόκκινος. Ναι. Ναι. Έλα, ακούγομαι. Ακούγεσαι φίλε. Έλα, έλα, Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Κοίταξε να δεις τώρα, η ΑΕΚ έχει παίξει 10 μάτς λιγότερα από τον ΠΑΟΚ. Είναι φυσικό να φαίνεται λίγο παραπάνω, να έχει λίγο παραπάνω ενέργεια από τον ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα. Πιθανόν. Λοιπόν, και έχει αλλάξει και προπονητή. Πήρε ένα πραγματικό προπονητή. Πολύ καλό προπονητή. Αυτό όμως ναι. δεν κάνει την ομάδα της ΑΕΚ ανώτερη του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν είπαμε ότι είναι ανώτερη. Μου λες, όχι, δεν είπαμε ότι είναι. Ακού, λάθος γράψε. Δεν είπα ότι είναι ανώτερη. Δεν μπορεί να υποτιμάς την ΑΕΚ. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό ότι ΑΕΚ και πια ΑΕΚ και εγώ ΠΑΟΚ. Ποιος ΠΑΟΚ. 30 λεπτά Ολυμπιακός, μουγκάθηκε η τούμπα. Σαν τη Βουγιουκλάκη στο έργο η Μαρία της Σιωπής ήσασταν. Τίποτα, μουγκά ήσασταν. Άντε τώρα το παραμύθι. Είναι ντέρμπι. Ναι, φυσικά. Είναι ένα χιλίδι. Ανοιχτό όλα τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλεονέκτημα να παίξει για δύο αποτελέσματα. Αυτό τον κάνει, αν το καλλιεργήσει μέσα του και χτυπήσει μετά το 60, μπορεί να γίνει και 0-2. Ωραία. Αν κρατήσει τα μπόσικα. Γιατί όχι. Αλλά ναι, μέχρι τώρα δεν έλεγες αυτά εδώ. Δηλαδή μέχρι τώρα έλεγες σε αυτά που συζητούσες, τέλος πάντων, έλεγες ποιος ο ένας, ποιος ο Τζαμάλ, τον έχεις βγάλει. Ρε παιδάκι μου, ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Τζαλ Μακάμπος είναι καλύτερος από τον Μιστακίδη. Βοηθάει πολύ αμυντικά. Τι βοηθάει, μωρέ. Τι βοηθάει. Ένας παλιωμοδίτης εξτρέμ είναι, ο οποίος δεν πατάει περιοχή και όταν την πατήσει θα τη στείλει την πάνω στην κερκίδα. Και στα μαρκαρίσματα, άκου και κάτι άλλο. Άκου και κάτι άλλο. Άκου και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έφαγε 30 λεπτά φόλα από τον Ολυμπιακό, ψάξε να βρεις ο Ενρίκιο και ο Τζαλ Μακάμπος που δεν μαρκάρανε και κάνει υπεροχή ο Ολυμπιακός στον χώρο του κέντρου και πλάγια. Δεν μαρκάρει κιόλας. Ο Τζαλ Μακάμπος είναι για διώξιμο. Το έχω δει 5 φορές στο παιχνίδι. Ο Ενρίκιο δεν μάρκαρε, ο Τζαλ Μακάμπος μάρκαρε σε όλο τον αγώνα. Ακού λίγο. Εάν ο Τζαλ Μακάμπος ήταν από την Κατερίνη και το λέγανε Μιστακίδη, θα τον είχατε στείλει στην Καλαμαριά δανεικό. Στην Καλαμαριά δανεικό θα τον είχατε στείλει. Αποτύχατε στο Τζαλ Μακάμπος. Τι να κάνουμε τώρα. Φάνηκε το πράγμα από την αρχή. Όσο ήταν εδώ ο Ροντρίγκες, κάτι έκανε. Από τη στιγμή που έφυγε ο Ροντρίγκες, εξαφανίστηκε ο Κάμπος. Αυτό λέω εγώ. Και έχει και μεγάλη πτώση κιωμάτος. Δεν ξέρω γιατί. Βιολογική πτώση. Δεν είπα, δεν τα συνδέω. Λέω τι παρατηρώ. Ξέρεις ότι και ο Μάτος και ο Λέοβατς έχουν βγάλει πολλά χιλιόμετρα ανέβα κατέβα. Ο Λέοβατς είχε τρομερή ξεκίνησε εξέλιξη. Στραβά, ξεκίνησε στραβά. Τρομερή άνοδο. Είχε τρομερή άνοδο. Τρομερή άνοδο. Λοιπόν, σαν άρρωστος. Το τέρας σταθερότητος είναι ένα. Ποιος, τέρας? Το τέρας σταθερότητος είναι ένα. Ο Τσίμηρος. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Και έχεις αδικήσει, εγώ έχω αδικήσει τον Κρέσπο και εσύ έχεις αδικήσει τον... Και τον Κρέσπο αδίκησα. Όχι, εγώ τον είχα δει. Εγώ τον είχα σκίσει. Εσύ αδίκησες άλλον, τον Κάνιας. Και όχι τον Κάνιας, ναι. Τον Κάνιας. Αυτοί ανεβήκανε εμένα, πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε ο και ο Ιβιτς στην ατομική βελτίωση αυτών των παιχτών και το επιτελείο του, αυτοί οι Βεσελίνοβιτς και αυτοί οι καινούργοι παίξαν σημαντικό ρόλο. Καλά έκανε και τους έφερε. Μπράβο τον Ιβιτς. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ.
Εγγένεια στις 17 Μαρτίου. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ορφανοτροφείο Μέλισσα. Είμαι ο Ανδρέας Λαγός και σας προσκαλώ να γευτούμε όλοι μαζί το Food Experience μόνο στο Mediterranean Cosmos. Για 15 ημέρες, μικροί και μεγάλοι, θα διασκεδάσουμε, θα μαγειρέψουμε και θα ταξιδέψουμε σε μοναδικές μαγειρικές εμπειρίες. Επιπλέον, 200 τυχεροί θα κερδίσουν gift cards και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Mediterranean Cosmos. Σας περιμένουμε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Oh, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Δεσποινής, περάσατε την παραγγελία για την επιτραπέζια. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Την παραγγελία για τις κούκλες. Πιο γρήγορα, παρακαλώ, πιο γρήγορα. Τα τηλεκατευθυνόμενα, τα σχολικά και τα μπεμπέ. Κύριε Διευθυντά, κρασάρε το ίντερνετ. Τώρα τι κάνουμε? Κράσαρε. Τώρα θα πάμε να τα πάρουμε από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τα Toy Shop ήρθαν στην πόλη μας. Πλατεία Αριστοτέλους Downtown. Όταν το διαδίκτυο κρασάρει, το Toy Shop φουλάρει. Όλα τα παιχνίδια για αγόρια και κορίτσια με τη γνωστή ποιότητα του μεγαλύτερου e-shop παιχνιδιών στην Ελλάδα. Toy Shop Αριστοτέλους 10 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα, 9 με 9 και το Σάββατο μέχρι τις 8. Toy Shop. Μαγεία στο παιχνίδι. Πολύ χαρούμενο σε βλέπω σήμερα. Τι παίζει? Παίζουν μετρητά. Τι μετρητά? Πολλά πολλά μετρητά. Στις καθημερινές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάρε και εσύ μέρος στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν πολλά πολλά μετρητά κάθε μέρα. Είσοδος δωρεάν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10.000 ευρώ μετρητά σε δύο κληρώσεις. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θέα Α 210-9215-776. Αν σου έλεγαν ότι κέρδισες μόνο επειδή το αυτοκίνητό σου είναι Fiat, θα το πίστευες? Πίστεψέ το στη σελίδα μας στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. 1.200 εκθέτες, 60.000 επισκέπτες, 45.000 τετραγωνικά μέτρα. Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 18 με 20 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι? Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Standard Club, φιλαράκι μου. Γιατί standard φοράω στο αυτοκίνητο, standard και στο μηχανάκι. Standard και στο UPS, αλλά και παντού standard θα φοράω. Γιατί? Γιατί standard φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες, γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή standard φοράει. Standard. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία? Πα στάνταρ. Κόλλησες από γεύσεις? Γυρίζεις από εδώ, γυρίζεις από εκεί και τίποτα πια δεν σε συγκινεί? Θες καινοτομία, ποικιλία και πρόκληση στις γεύσεις? Potato Twist. Ζουμερά σουβλάκια, λαχταριστά μπέγκες, μπιφτέκια, σουτζουκάκια, πανσέτες, παϊδάκια κοτόπουλου. Συναρπαστικές χειροποίητες, ολόφρες και σπεσιαλιτέ που ετοιμάζονται μπροστά σας. Potato Twist. Για απογείωση στην απόλαυση τα συνοδεύεις με στριφογυριστές πεντανόστιμες πατάτες με ξυλάκι, όχι φαγωτό, αλλά προσθέτοντας βραστό λουκάνικο. Ενώ η αναπάντεχη γεμιστή πατάτα φούρνου είναι μια γαστρονομική μαγεία. Εσύ απλά προσθέτεις τα μενού της αρεσκίας σου. Potato Twist. Το κρεατικό σε συναρπάζει. Η πατάτα σε απογειώνει. Οι τιμές σε δελεάζουν και ο συνδυασμός τους σε τρελαίνει. Potato Twist. Πλατεία Ευόσμου. Ζαβέλα 2. Delivery 2310 704 500. Γιατί ο συνδυασμός είναι το μυστικό.
Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα ως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Υπενθυμίζω για όσους δεν γνωρίζουν ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη και ότι το μέτρο της απόστασης του αυτοκινήτου μπορεί να έχει καταργηθεί, αλλά υπάρχει η οριστική διαγραφή. Για οριστική διαγραφή τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Για οριστική λοιπόν διαγραφή 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Τέσσερις φίλοι είναι στην αναμονή. Διαβάζω μήνυματα και προχωράμε. Άλλους δύο θέλουμε. Γρηγόρη, από το 2009 και μετά, επειδή ρώτησε για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-0, 24 πρώτο 16 πρωτάθλημα, 16 5 12 2-0 πρωτάθλημα, 15 5 3-0 για play-off. Το 9, από το 9 το είπαμε. Oh. Για το φίλο που λέει για μείον 10, αν δεν κατέβει στο τελικό και δεν βγει Ευρώπη, να ξέρει ότι έχει να βγει Ευρώπη 10 χρόνια. Η ΑΕΚ είναι χωρίς γήπεδο και με 300 εκατομμύρια φαγωμένα και εκτός Ευρώπης μια δεκαετία. Βάζελος από Κατερίνη, πόσο φαίνεται ο Παναθηναϊκός? Δεν καταλάβατε ότι τέσσερις μεγάλες ομάδες τα βρήκαν? Τα φιλικά μεταξύ τους είναι ξεκούραστοι άσοι. Ραπ σήμερα με το ρόστερ το έχεις χάσει. Ποιος Σιμόας μπροστά στον Κάνιας? Πού ήταν ο Σιμόας στο Καραϊσκάκι? Άμα λέει αεριστεί ο Μπίσεσβαρ, σμάνταλους βγάζει, λέει. Ποιος μάνταλος? Άμα αεριστεί ο Μπίσεσβαρ, ναι. Σμάνταλους βγάζει. Κάνει γκολ ο Μπίσεσβαρ. Δύσκολο. Με το κεφάλι κάνει γκολ ο Μπίσεσβαρ. Πατάει περιοχή ο Μπίσεσβαρ. Πατάει. 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 Πατάει περιοχή ο Μπίσεσβαρ. Το έχει. Το έχει. Ναι. Το έχει. Το έχει. Έρχομαι στα λεφτά. Το έχει. Ναι. Το έχει. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, το έχει. Πότε τον είδες μέσα πήρε να μπαίνει? Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Πότε... Με τον Ηρακλή μπήκε 5 φορές. Πού μπήκε? Στην περιοχή. Τι έκανε? Άλλο τι έκανε, μου λες αν μπήκε. Την πάτησε. Φτέρνα το μαύρη, πάτησε την περιοχή. Η δικιά σου πιο μαύρη. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε. Έρχομαι στα λόγια σου, Κωστή, που έλεγε αν θυμάσαι ποιο Μάνταλο. Ναι, ρε, έχω Ουάρντα και ο Μάνταλο δεν κλάνει μπροστά του. Άκουδο. Έτσι έλεγε κάποτε και συμφωνούσα μαζί. Και ακόμα και τώρα το λέω. Ο Μάνταλο, αν δεν ήταν φλόρο, αν δεν ήταν λιπόψυχο και ήταν ηγέτη, θα ήταν πολύ καλύτερο παίκτη. Τα χαρακτηριστικά του είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά δεν μπορεί να σηκώσει την ΑΕΚ ψηλά. Από τον Ουάρντα είναι καλύτερο και από τον Μπίσεσβαρ. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, πάμε. Τι να κάνουμε δηλαδή? Πάμε. Έχει θέμα, πάμε το δεκάρι. Πάμε στον Μπάρι. Και ο Ουάρντα δεν βγαίνει. Πάμε στον Μπάρι, έλα. Ποιον Μπάρι? Πού να τα πιάσει αυτά, έλα. Έλα, φίλε. Για σένα είναι επιστήμη αυτό. Ναι. Έλα, είμαι χαζό. Ναι. Καλά από εγώ σένα που παίρνει το μυαλό. Εγώ είμαι ηλίθιος. Στροφές. 8.000 στροφές το λεπτό. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε. Καλώς τον. Δεν ξεκίνησε καλά, τι έλα, ρε. FM ΠΑΟΚ εκεί. Εδώ είμαστε. Είναι. Είναι, ρε. Σωστά. Άμα θέλω να τα ακούω, ρε. Σ' αρέσει, φτιάχνεις. Δεν μου λες, ρε, εσύ, Τατιάνα. Ού, ξεζένα, μιλάει. Έλα, ρε, φίλε. Βγάλει τις γόφες. Δεν μου λες. Ναι. Και εμείς πολίτες, δημότες αυτής της πόλης είμαστε, ρε. Για κάνα τρίμηνο ακόμα, ναι. Για να, εντάξει, πες το έτσι, εσύ. Η επιθυμία σου. Όχι, τα γεγονότα. Η επιθυμία σου είναι... Τα γεγονότα. Σαύρα. Η επιθυμία σου είναι σαύρα. Χαμελέοντα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι έγινε, ρε. Δεν έχει, κυρία, αύριο παιχνίδι ο Ηρακλής? Έχει. Δεν άκουγε. Εμπούζω.
Ο Μπούτσο σήμερα έχει μια ώρα Ηρακλή. Για μπάσκετ, για μπάσκετ Ηρακλή αύριο τώρα με τον. Τώρα τι να κάνω, να κλάψω. Με τον Πανιόν. Σήμερα είσαι άδικο. Σήμερα είσαι άδικο. Να δούμε το Κακαρονάκι. Εχθές το Κακαρονάκι είμαστε, λέει, να πούμε δημοσιογράφοι. Τα λέμε όλα. Τα αυτά. Με έπιασε ένα βούρκωμα. Βούρκωμα τον έπιασε. Λοιπόν. Χαρτομάτιλα έχει. Έχασα στο κλάμα, ρε. Πλάταξε. Λοιπόν, τι θα γίνει με αυτού του υπερόπτε, του νεόπλουτου. Μοιράζουν γκολ με τον Ηρακλή 3-4. Με την ΑΚ 5-6. Με τον έναν έτσι. Ξέρει τι θα πάρουν την Κυριακή. Ξέρει πώ πεθαίνει η Αλυπού. Το τάρατ, αγόρι μου. Αυτοί οι νεόπλουτοι. Με τον το τζάμπα μάγκα, το Σαββίδι. Τζάμπα μάγκα. Τζάμπα, τις δηλώσεις γιατί δεν τις έκανε πριν από το μάτσο, Ποιο μάτσο? Με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τι, εντάξει. Ρε, άτσε τώρα, γλύφτες ρε τώρα, βρε. Έλα ρε, θα μας πεις. Α, κοίταξε, βγήκε και μια είδηση και είστε μούγκα κότες. Να μάθουμε. Τι. Ο Γρακόπουλος είπε ότι ο ΠΑΟΚ βάζει πόδι στον Ηρακλή. Πόδι γιατί, τι. Τι πόδι. Γιατί μοιράζει λεφτά. Και παίρνει να πούμε παίχτη και το δίνει πού. Στον Πανιόνιο. Ανταγωνιστή του Ηρακλή είναι ο Πανιόνιος. Είναι, ναι. Δύο δεν ανεβαίνουν. Από πού είναι ο δεύτερος είναι ο Πανιόνιος. Ανεβαίνουν δύο. Ψεύτες. Κότες. Ανεβαίνουν δύο. Ποιοι δύο ρε. Ανεβαίνουν δύο από την Α2. Ρε στην Α2 ρε. Τώρα μιλάμε για το Πανιόνιο ρε. Με την καλή στην κουβέντα πάντα. Ρε εσύ πήρε παίχτε από τον Ηρακλή που λέτε εσείς όλοι ότι πλήρωσε για να σώσει τον Ηρακλή. Αυτός ο... Ποιος πλήρωσε για να σώσει τον Ηρακλή. Είπα εγώ ότι... Άκουσες εμένα να σου λέω ότι πλήρωσε για να σώσει τον Ηρακλή. Ρε άσε τι εσείς τα λέτε ρε εσείς ρε. Το FM Park εκεί πέρα ρε. Που αυτό που λέω να πούμε και τι είμαι εγώ ρε να πω να βγάλω στο σπίτι μου στην Τούπα μένω. Τι στην Τούπα ρε. Η σημεία δεν είναι έξω από το σπίτι ρε. Α, παραφέρεσαι, καληνύχτα. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Μου σφύριξαν κάτι το οποίο είναι αξιέπαινο και οφείλω να το αναφέρω. Να το αναδείξεις, ε. Ναι. Ναι. Όπως τους κατηγορούμε και λέμε μπαίνουνε τζάμπα, κάνουνε, φτιάχνουνε, δείχνουνε. Ποιους θα γλύψουμε τώρα. Οι αυτόνομοι. Τι κάνανε οι αυτόνομοι. Δεν λέμε ότι μπαίνουν τζάμπα στο γήπεδο. Θα πήγα σε κανένα νοσοκομείο να δώσαν τίποτα καραμέλες. Τι κάνανε. Βοηθήσανε μια αθλήτρια Αμερικανίδα άλλη ομάδα για να κάνει εγχείρηση. Και να αποκατασταθεί η υγεία της. Ε, βέβαια. Δεν πλήρωσαν κανένα εισιτήριο, μαζέψαν τα λεφτά. Μπράβο. Φίλε, είναι αξιέπαινη η πράξη. Όχι. Ανθρωπιστική. Όχι, δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν είναι. Εσύ πες ότι. Γιατί θέμα. Το δημοσιοποίησαν. Και όπως λες δεν εσύ... το δημοσιοποίησαν. Άσε ρε τώρα. Δεν το δημοσιοποίησαν. Αφού τώρα σε στείλαν το μήνυμα. Μπρες μήνυμα. Εδώ. Δεν πειράζει τίποτα. Εσύ δεν λες ότι κάνε το καλό και ρίξω στο καλό. Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Ευτυχώς υπάρχει μάρτυρας. Τι μάρτυρα. Εγώ το βγάζω, δεν το βγάλανε αυτοί. Εσύ που το έμαθες. Στο πει η αθλήτρια. Ναι, ναι. Σόπα. Ο γιατρός που τη χειρούργησε μου το πει. Ναι. Ναι. Στο πει ο γιατρός που τη χειρούργησε. Ναι. Τι λέει. Τι πήρε λεφτά ο γιατρός. Και μου λέει αυτή. Σε κλινική έγινε η εγχείρηση. Σε κλινική. Βλαμμένα. Ναι. Πάμε. Σιγά. Για εγχείρηση πόσο κάνει. Τρία χιλιάρικα, 3.500. Μιλάει λες και η κούτρα. Τα χιλιάρικα τα βρίσκουν στον δρόμο. Τι είναι τρία χιλιάρικα σήμερα. Όταν τα τρώγατε. Δεν έχουμε δραχμές, ευρώ έχουμε. Ναι, λοιπόν. Όταν τα τρώγε στο κουμάρι καλά ήταν. Τι έτρωγα? Όταν τα έτρωγε στο κουμάρι και στου κουλοχέριδε καλά ήταν, τώρα τι σφίξιμο έχει. Κουλοχέρι ήταν παίκτη του Άρη. Ο κουλοχέρι ήταν παίκτη του Άρη. Γνωστό. Ε? Στα καζίνο όταν πήγαινε με τον Κοστάρα, καλά ήταν εκεί πέρα και κάνανε του μπρούκλεδε. Ε, με τον Κοστάρα. Τώρα δεν έχει τρία χιλιάρικα, φουκαρά μου, ε. Πρέπει να σε στεναχωρήσει. Τι δραστηριότητε του Μετρόπολη είναι να κάνουμε και ναι. Διάφορε παρουσιάσει αγώνων στο καζίνο. Ναι. Mm. Ναι, και τι τρώγατε, ροζ μπιφ στο καζίνο, δεν παίζατε δηλαδή. Γιατί απαγορεύεται να φας ροζ μπιφ. Όχι, να φας ροζ μπιφ. Ζήλευε. Όχι, τι να ζηλέψω, που με το παίζει καημένο. Δεν έχω τρία χιλιάρικα. Δεν το έπαιζα καημένο. Ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα. Για παιδό, ρε. Μιλά απαξιωτικά, λε και είσαι καλό. Τι τρία χιλιάρικα να δώσει. Πριν 15 χρόνια μα λέγατε. Και αυτό και σε ποια μπουζούκια θα πάμε και να τα λουλούγια στην τραγουδίστρια και να η λουλουδού και ξανά η λουλουδού. Καλά. Και πάμε και σε άλλο μπαρ, τι κολώσαμε τώρα. Εσύ ακούστηκε. Άβια, παιδά, έλα φίλε. Πάμε παρακάτω, ναι. Κολώσατε τώρα, ε. Έλα. Πακέτα τελόρ τζάμπα δεν έχει να φάτε τώρα. Καθήκε. Δεν το βάζω λέγε, μέσα, φίλε. Δεν το βάζω. Δεν το βάζω μέσα, ρε. Δεν το βάζω μέσα. Λέγε φίλε. Λοιπόν, για τον Άρντα παρασύρεσαι. Σιγά, σιγά. Σιγά τον Πλατίνη, σιγά.
Καλός είναι. Να τον δώσεις χρόνο. Καλός είναι, καλός είναι. Αλλά δεν το βλέπω να βγαίνει δεκάρι για τον ΠΑΟΚ που θέλω εγώ. Εσύ αν σ' αρέσει ο Γουάρτα για δεκάρι. Εγώ λέω λοιπόν στον κύριο Σαββίδη και στο γιο του τον Γιώργο ότι άμα θέλει πρωταθλήματα πρέπει να πάρει δεκάρι. Με τον Γουάρτα δεν βγαίνει. Καλός είναι, όπως και ο Μάνταλος καλός είναι. Πεχτάρα δεν είναι. Δεν είναι πεχτάρα. Ο Ήβης θέλει να παίξει από τα άκρα. Άρα ο Άρντα έρχεται σε δεύτερο ρόλο. Τι λέτε, αλλά θα τον δώσεις πίσω του χρόνου. Τι θα το δώσεις πίσω του χρόνου. Να μην είσαι άδικος. Για τον Γκάμπος πρέπει να τα πεις όπως είναι. Δεν είναι ούτε Γκαλέτη ούτε Μυραλάς. Και δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά τουλάχιστον ο Γκαλέτη είχε και σέντρα και γκολ είχε και μπούκα είχε. Έβαζε ο και γκολ και ασύστρεφη, λέει. Ναι. Κάνει λάθος ο Κόκκινος που λέει ότι με τον Ροντρίγκε είσαι ανεβασμένος. Τι ανεβασμένος. Για Εργάτη τον πήρε μπροστά. Σωστό. Εκεί τον πήρε να ξεχωρίζει. Όχι, λέει ότι. Εργάτη θες πίσω. Ναι. Ρε φίλε, όσο ήταν ο Ροντρίγκε, οι πτέρυγε. Ναι. Ναι. Το μήνα που ο Πάοκ ήταν ανεβασμένος, ο Κάμπος δεν τζίμπησε ούτε 10% προς τα πάνω. Καλά λέει, καλά λέει. Καλά λέει. Ωραία το λέει. Ενώ ο μεσαίος ο παίκτης μέσα σε ένα σύνολο πολύ δυνατό κάτι θα ανεβάσει και αυτό. Προτιμώ το Μιστακίδη που μπορώ να τον πουλήσω αύριο μεθαύριο. Το προτιμώ. 1000 χρόνια. Βέβαια. Μήπως πόσα χρόνια έχει συμβόλαιο. Δύο ή τρία. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια. Ζάχαρη. Ούτε πρόταση δεν θα έρθει. Γιατί. Γιατί είναι αυτός που είναι. Για το Μιστακίδη λες. Όχι, για τον Γκάμπο. Ναι, καλά, τι. Με στο καράβι πίσω. Ο Μιστακίδης θα έρθει πρόταση. Μ' αρέσει πολύ το αθλητικό του παράστημα. Μ' αρέσει πολύ ότι είναι σοβαρό στην τακτική. Με λεπτομέρειες. Και ότι έρχεται στον γκολ ενώ εγώ δεν τον είχα για πολύ. Έκανε ένα γκολ με τον Ηρακλή πέρσι που ακυρώθηκε, που έβαλε το βρωμοπόδαρο του Βούλγαρο και του φάγε τον γκολ. Αλλά μπράβο. Λέει, τι είναι ένα κόκκινο. Πάλι το πνευμόνιο. Τα βρωμόπεδα τι κάνουν. Τι είναι αυτό πάλι. Μας κάνανε ότι κάνουμε ρόλερς. Δεν υπάρχει. Έλα, ιδίες. Πάμε. Πάντως, τη γυναική αφουστίτσα σε σένα τη δώσανε. Ναι. Πάνε, κοιλιά κάνει η εκπομπή. Ναι. Θα την κοιλιά σου. Πάμε, λέγε. Ναι. Με μένα μιλάτε. Ναι, κύριε, με σένα. Με μένα μιλάτε. Ναι, κύριε. Εσείς μιλάτε μαζί μας. Ναι. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ραπτόπουλο τι σχέση έχει με τα Ούτσενα, το Λεμαίδος. Είναι ο θείος μου ο Ράφτης εκεί. Ο Ευκλήδης. Ο Τερζίδης, ο Χρήστος. Ναι. Τι τον έχετε. Θείος. Θείο. Ναι. Άρα εμείς είμαστε ξαδέρφια. Εντάξει. Λοιπόν, είμαι, ξέρετε, από περιέργεια πήρα τηλέφωνο. Είμαι από Ελευθερούπολη, Καβάλας. Και επειδή η ρίζα μου είναι από εκεί, από τα Ούτσενα. Η γιαγιά η Πανανό, ρε. Μ' ακούτε? Λέγε, ναι. Και επειδή ο παππούς, η γιαγιά είναι εκεί, εγώ έζησα χρόνια εκεί. Ναι. Και λέω Τερζίδης, Τερζίδης μου, Τερζιδέος, είμαστε συγγενείς. Έτσι. Από πού και σπού, λέω, κάτσε να πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω. Θείος Ευκλήδης. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Είμαστε ξαδέρφια. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Τι κάνετε? Μια χαρά. Εσείς? Να είστε καλά και καλή Σαρακοστή να έχετε. Σαρακοστή. Λοιπόν. Πέρασαν 15 μέρες, 25 μέρες μήνων. Κάνει νηστεία, φάνε σαν τα βόκια μετά, φορά. Θα τρυπήσει το στομάχι του, θα τρέχουν στο γαστρεντερολόγο. Τις μετράει, λες και νηστεύει. Ναι. Γιατί να νηστεύω? Πρώτα σαλάμια οι παπάδες πίσω από το ιερό, θα νηστεύω εγώ. Δεν κατάλαβε. Φέρε μου φωτογραφία να βάλω. Κάτι σκορδάτα, βρωμάτα και φωτογραφία έχει. Σαλαμίλα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Βρωμοκοπά σαλαμίλα τα χέρια του. Δεν χρειάζεται. Σκορδάτο και εγώ απάω κάτω. Αυτά που λες δεν χρειάζονται από τη στιγμή. Δουλεύω 17 ώρες την μέρα, πάλι υποθυμίζω. Για τη θρησκεία. Λέγε ρε φίλε. Εγώ είμαι αυστηρή στο μυαλό και ο χώρο στα πόδια. Πάω. Λοιπόν. Παιδιά, η δική μου άποψη. Και την κατέθεσα και στον Νίκο τον Κουλιανό πριν από μια εβδομάδα. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ για να αλλάξει επίπεδο, να γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που είναι, πρέπει να αρχίσει να παίρνει γκολ και ασίστ από τα χαφ. Άντε, όσο, τα χαφ ναι. Όσο τα χαφ δεν συμμετέχουν στα γκολ και στις ασίστ και είναι αυτό που λέμε φιλότιμη. Περίμενε να μιλήσω. Είναι αυτό που λέμε φιλότιμοι εργάτες που τρέχουν, ναι. Ξέρεις, παθιάζουν κτλ. Ναι. Αυτό εμένα δεν μου αρκεί πλέον. Σωστό. Τι θέλω να πω. Θέλω, με λίγα λόγια, τι θέλω να πω. Ο Κάμπος είναι για να φεύγει του χρόνου. Σωστό. Δεν έχει καμία θέση στον ΠΑΟΚ. Μπράβο. Καμία απολύτως θέση στον ΠΑΟΚ δεν έχει. Παίκτης ο οποίος είναι καλύτερος αμυντικά και παίζει εξτρέμ, δεν έχει καμία θέση στον ΠΑΟΚ. Αν θέλουν, τον κάνουν στόπερ.
αν είναι δυνατός, εκρηκτικός και μαρκάρει καλά. Αυτή και εγώ δεν έχει. Λοιπόν, δεύτερον, ο Τσίμιροτ πρέπει να αρχίσει να παράγει και αυτό κάποια στιγμή, ρε παιδιά. Παίζει οχτάρι, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και αν δεν μπορεί, πρέπει να φέρει άλλον παίκτη δίπλα του, ο οποίος να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δεκάρι, ο Μπίσεσβαρ, καλός, χρυσός, για τα μικρά μάτς που οι αντίπαλοι είναι περιορισμένο δυνατόν, καλός είναι. Όταν οι άλλοι έχουν παίκτες που τρέχουν και θα τον σφίξουν δεξιά-αριστερά, χάνεται. Δηλαδή, τι πιο απλό, ρε παιδιά. Η ομάδα από τη μέση και μπροστά χρειάζεται παίκτες που να μπορούν να σκοράρουν και να παθάρουν. Απλά πράγματα. Αυτό που έκανε ο Ενρίκε μόλις μπήκε με την Τρίπολη, που κατέβασε την μπάλα και την κάρφωσε, κάτι τέτοιο θέλω, από τα δεξιά. Μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία άποψη για ανέβασμα επίπεδου. Πρώτελευταίος, ναι. Ναι, γεια σας. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Α, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Δηλώνετε άθεος. Έτσι δεν είναι. Καλύτερα να δηλώσετε αντιχριστιανός. Γιατί? Γιατί αυτό είστε, κύριε Ραπτόπουλο. Είμαι ενάντια σε όλες. Να κατηγορείτε μουσουλμάνους, βουβιστές τώρα. Εκεί με τον Άγιο Παΐσιο, με το τέτοιο. Αυτό που είμαι εκ των βράδυ, κόβεται με αυτό. Είναι δυνατόν. Εσύ τι είναι δυνατόν. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε Ραπτόπουλο. Σταμάτα, μωρέ, σταμάτα. Το κόκκινο κολλάω, μωρέ, τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει που πιστεύετε, τι πιστεύετε. Άκου, άκου, άκου. Άκου, φανατικέ, άκου. Δεν είμαι φανατικός. Εσύ με κάνεις έτσι. Μην είσαι φανατικός. Μην είσαι, μην θα πάρεις κανένα έμπραγμα. Μην είσαι φανατικός. Αυτό το κόλπο. Αυτό το κόλπο. Μη. Άκου, άκου. Άκου, άκου. Άκου, φανατικέ χριστιανέ εσύ. Καταρχήν βρίζεις. Καταρχήν είσαι απρεπής. Άρα δεν είσαι χριστιανός. Αυτό λέω. Ότι κάνετε τους χριστιανούς ενώ είστε κοπρόσκυλα. Και το μεγαλύτερο κοπρόσκυλο είναι ο κόκκινος. Ο οποίος λέει, εγώ επικαλείστε το χριστιανισμό και τη θρησκεία σας και το Θεό και κλέβετε τον κόσμο. Αυτό λέω εγώ. Μη μου κάνεις εμένα το χριστιανό. Κάθαρμα. Παρακάτω. Φωνάζεις. Για τον Λούκρα δεν. Άμα δεις το βίντεο αυτό. Συγγνώμη. Τι φωνάζεις και τι μας βρίζεις δηλαδή. Για να σε φοβηθούμε. Μια. Άιτε. Αυτό είναι κριτική. Τι είναι λέει. Κριτική θα κάνεις. Κριτική σου έκανε. Κριτική δεν είσαι λέει άθεος. Αντιχριστιανός. Εντάξει καλά ρε, ό,τι θέλει ας λέει. Ενώ αυτοί που κατακλέβουν τον κόσμο και τα ταμεία είναι χριστιανοί. Σε σένα μιλούσες. Ναι. Δεν αντέχεις την κριτική δηλαδή. Okay. Αντέχω την κριτική όταν δεν καυγίζει ο άλλος. Γιατί καυγίζει. Γιατί και εγώ μπορεί να καυγίζω και να χτυπάω κιόλας. Εντάξει, κριτική δεν είναι να καυγίζει ο άλλος και να βρίζει. Γιατί και εγώ βρίζω και χτυπάω κιόλας. Άμα θέλει να το πάμε αλλιώς το θέμα. Πάμε παρακάτω. Μη μου το παίζετε καλή. Μη μου το παίζετε ευπατρίδης. Μη μου το παίζετε χριστιανοί. Όλα είναι χρήμα. Μόλις πέσει το μαρούλι, ο κόκκινος παίρνει από τις τουρκικές αερογραμμές, ξεχνάει τη γιαγιά του την κυνηγούσα στην Τουρκία. Έτερον εκάτερον. Ο άλλος το παίζει χρυσαυγίτης, τραβάει, παντρεύεται μία να πούμε από τη Ιουγκοσλαβία, τραβάει, κάνει τα δόντια του στο Γευγελί και μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Είμαι χρυσαυγίτης λέει. Εγώ αυτά τυπάω. Και σου λέω, εγώ είμαι ο χειρότερος. Αλλά εγώ το λέω. Εσείς κάνετε τους καλούς. Με πρώτα και καλύτερο αυτή τη μαγουλήθρα εδώ δίπλα. Λέγε ρε μαγουλήθρα. Έτερον εκάτερον. Παρακαλώ. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Και κύριε Κόκκινε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λέει κύριε Κόκκινε, πώς... γιατί σε σένα κρατάει μια απόσταση. Ενώ με μένα μπορεί να μιλάει και πιο ελεύθερα, να ξέρεις. Αυτό το κοιτάξει λοιπόν, αργότερα. Λοιπόν. Δύο-τρία πραγματάκια να πω και να κλείσω για να πάτε να κοιμηθείτε. Ποιος θα κοιμηθεί. Αυτός θα πάει να κοιμηθεί. Εγώ έχω δουλειά. Να ξεκουραστείτε τέλος πάντων. Δεν ξεκουραζόμαστε. Αυτός θα πάει να ξεκουραστεί. Εγώ έχω δουλειά. Λοιπόν, Παπαμπρίζα, σταμάτα να πω δύο κουβέντες. Λοιπόν, σ' άκουσα στην εισαγωγή για την εκπομπή που έκανες ότι δώσαν πολύ, κάνουν μικρή την ΑΕΚ ας πούμε και προσπαθούν να κάνουν μεγάλη ομάδα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα συμφωνήσω εν μέρη όμως. Σίγουρα δεν είναι τόσο τραγική ΑΕΚ όσο θέλουμε να τη... Μα είναι και βελτιωμένη. Να λέμε, έτσι, και παικτικά και βαθμολογικά. Αλλά ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και γενικά με κάποια γεγονότα που γίνανε στην ομάδα, με αποκλεισμό από τη Σάλκη, με το κύπελο και με όλα αυτά, είναι καλύτερα και στα αποδυτήρια. Και στον αγωνιστικό χώρο πιστεύω ότι θα είναι πιο σοβαρός. Ο Ίβιτς θα πάει και για το Χ, πιστεύω. Καλά θα κάνει. Και πολύ καλά θα κάνει, γιατί για πρωτάθλημα ξεχάσετε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δηλαδή ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού σου με το βάζεις με 8 βαθμούς και 7 αγωνιστικές πριν το τέλος. Σωστό. Μπορείς να κάνεις 5 στα 7. Και ας κάνει ο Ολυμπιακός 7 στα 7, δεν με ενδιαφέρει. Μπορείς να πάρεις από τα 7 μάτς τα επόμενα 5. Και να φέρεις και 2 ισοπαλίες, να μην χάσεις ούτε ένα. Και να πάρεις αβάντους στα play-off. Εκεί να τον παραδεχθώ τον ΠΑΟΚ. Και να μου φέρεις την κούπα. Α, μπράβο. Και ένα δεύτερο και να κλείσω. Ο ΠΑΟΚ που λέτε για τα χαφ. Η πώληση του Ροντρίγκες έφερε τον ερχομό του Πρίγιοβιτς, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ο ΠΑΟΚ ξαφνικά χάνει γκολ από τα χαφ. Χάνει τα γκολ από τα χαφ λόγω του Ροντρίγκες. Φεύγοντας δηλαδή ο Ροντρίγκες, ο μοναδικός που έβαλε γκολ από τα χαφ ήταν ο Ροντρίγκες, κανένας άλλος. Και φέρει ένα center forward στη θέση του, βάζοντας έναν ποδοσφαιριστή αριστερά και τον Ουάρντα σαν επιθετικό μέσο, για να μπορέσει να τροφοδοτήσουν το σέρβο και να κάνει γκολ. Το τάισμα που λένε. Το τάισμα, αυτό ακριβώς. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει αυτό. Εγώ με τον Ηρακλή, ας πούμε, πέλεπα το μάτς, τραβούσα τα μαλλιά μου. Ο άνθρωπος ζητούσε την μπάλα και δεν του τη δίνανε, έτσι. Υπάρχει και μια μορφή ατομισμού μέσα στην ομάδα, δηλαδή είναι απειθάρχητη. Με τον Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι αν το δίναμε τουλάχιστον δύο πάσεις, δύο μπαλιές, θα το καθαρίσαν το μάτς. Και δεν πέσανε δηλαδή τόσο ενοχελικά. Καλά, παίξαν ενοχελικά γιατί οι άλλοι, επειδή ήταν μικρότερη η ομάδα, το πήγε στη δύναμη. Δεν νομίζω ότι το είδαν εκεί. Δεν θέλω να πω και πώς το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι και λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εγώ χάρηκα που δεν τον κερδίσαμε τον Ηρακλή. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Και θέλω να μπει στην πρώτη κατηγορία. Ομάδα της πόλης είναι, ούτε κομπλεξισμούς πρέπει να βγάζουμε ούτε τίποτα. Και τον Άρη θέλω του χώρου. Ομάδα της πόλης Κατερίνης είναι, εκεί είναι το αφηγητικό. Για να κάνουμε ωραία παιχνίδια. Οκ, okay, boy. Ναι. Για χαρά. Σωστά. Ομάδα της πόλης Κατερίνης, κατάλαβες. Σε ποια δοή ανοίγει. Τι σχέση έχει που πήγαν. Δηλαδή κατάλαβα. Έχω μια εταιρεία στην Κατερίνη, πού ανοίγω. Εσύ πες ότι είναι Ηρακλής Κατερίνης. Και τι. Ακούγεσαι. Εσύ τι, δεν ακούγεσαι. Εγώ λέω ότι είναι Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Σε ποια δοή ανοίγει. Η δοή. Η εταιρεία σου μπορεί να έχει έδρα στη Σόφια. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι ελληνική. Ότι δεν είσαι Χρυσαυγίτη, σίγουρα. Ότι πουλάς την πατρίδα σου για να πας στη Σόφια. Μη βογκάζεσαι. Καλά. Λοιπόν, έχουμε Μαρίνα Μπίκου ή όχι. Όχι. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο. Με ποιον? Με την Δήμου και τον Κανελάκη. Γιατί τη Δήμου και τον Κανελάκη, όχι τον Κανελάκη. Οι κυρίες προηγούνται. Επειδή δεν το χωνεύεις, ε. Μη κάνεις το δάχτυλο εμένα. Εγώ δεν κάνω, αν ήθελα δάχτυλο. Θα το χρησιμοποιήσω. Τα μάθεις αυτά στο βουνό, τα μάθεις αυτά στο Άγιον Όρος, τα μάθεις αυτά. Μετά θα λέει ο άλλος ότι κάνω πόλεμο εγώ. Ποιος κάνει πόλεμο. Ένα ο άλλος λέει τι βρίζει, λέει τον κόκκινο, λέει και τον Παΐσιο που δεν του μάθε γράμματα. Μπάμπης Κούρας. Σκούρας. Κούρας. Κούτρας. Παλιούρας Μιχάλης. Ναι. Ελένη Χαραλαμπίδου. Χαραλαμπίδου. Σαρίδης Ρομπέρτο Βίκτορ. Αυτός μου κάνει πλάκα τώρα, δεν υπάρχει. Γιατί. Γιατί λέγαμε χθες για τα ισπανικά ονόματα και τώρα. Εγώ είχα συμμαθητή σου, λέω πάλι, που είχε δύο επίθετα. Εσύ είχες σημαντή και τον Μισελ. Και εσύ τον είχες σημαντή. Και τον πρόσεχες στα διαλύματα. Και εσύ είχες με τον Ηρακλή τον Δούκα παρεδώσει. Τι να κάνουμε τώρα. Συνέτεροι είμαστε. Και τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε συμμαθητές. Λοιπόν, και ένα όνομα χωρίς. Ένα μήνυμα χωρίς ονοματεπώνυμο. Και τι στο κινητό 6972-483 ναι. κτλ. Να επικοινωνήσει με την γραμματεία γιατί κερδίζει. Αυτό είναι ο πέμπτος που λέγεται κτλ. Για το μαραθώνιο. Α, θα πάει να τρέξει εκεί με τον Κουλιανό και τον Βλαχόπουλο. Δεν ξέρω τι θα πα και εσύ. Ρόκθες, έμαθες. Ναι, τι. Τι να με πει. Λοιπόν. Αν και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί στο γυμναστήριο και έχει χάσει 6-7. Και ο Κουλιανός τελευταία έχει πλαχωθεί.